Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό σκορχοπίδινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα για χμέρα, να κάνουμε κλειστή τρύπλα στεναχώρια και να περάσουμε τη βάρα κατά πόδια της μελαγχολίας. Ελάτε στην παρέα μας, Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, Παρασκευήλα, και θα περάσουμε και σήμερα υπέροχα. Θα δώσουμε υπερατού δωράκλα, καθότι κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό φορητό ηχοσύστημα Micro Sony αξίας 170 ευρώ. Μόνο με τα μηνύματα της σημερινής εκπομπής. Ούτε σε 5 μέρες, ούτε σε 5 εκπομπές, ούτε σε 5 μήνες, ούτε σε 5-6 εβδομάδες. Άσχετα, δεν τα έχουμε ξεχάσει αυτά, τα θυμόμαστε. Εδώ είμαστε. Γιατί η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης δίνει και σήμερα καταπληκτικό δώρο Sony και ευχαριστούμε την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών, που έχει δώσει τόσα δώρα που δεν έχει δώσει κανένας ποτέ και πουθενά. Ποτέ και πουθενά. Καμία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Ever, στο ελληνικό ραδιόφωνο, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το έχω και καμαρώνω. Δεν έχει δώσει τόσα χιλιάδες ευρώ δώρα. Α, πάρω τι έχουμε εδώ στη δεκαετία και τα έχω σε μια λίστα, παιδιά. Έτσι, με τόσες χιλιάδες δώρα. Όλο εκεί πάει το μυαλό. Όλο εκεί πάει το μυαλό. Ελάτε, κοπιάστε την παρέα μας. Ανοίξαμε την πλημπλικερή, ανοίξαμε το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο. Και θα πάμε παρεούλα αντάμα να συζητήσουμε για τον οριμαγδό που γίνεται γύρω μας και έχετε αντιληφθεί βεβαίως. Δεν περιμένετε από εμάς, το καταλάβετε. Βλέπετε η πρεμούρα, ο πόνος. Ο πόνος, είχαμε κάποια στιγμή βάλει Αφρικα μπαμπάτα που πονάνε. Το άκουσα και αλλού βέβαια, ωραία είναι όταν, όχι ότι ανακαλύψαμε την πενικυλίνη ρε παιδί μου, αλλά ωραίο είναι. Δες λίγο, Αφρικα μπαμπάτα που πονάνει. Κομμάτι πολύ καιρό πίσω, επειδή βλέπετε τελικά πόσο πολύ μπορεί να τους πόνεσαι ρε παιδιά. Πόσο πολύ, τι πόνος είναι αυτός βαθύς, τι πόνος, ατέρμονος, τι πόνος ανίποτος. Πόνος, θα λέτε πάω και θα κλαίτε. Στο Champions League παίζουν, τον ΠΑΟΚ έχουν στο στόμα τους. Σε συσκέψεις πηγαίνουν στην ΚΕΔ, στη Super League, για τα τηλεοπτικά, για τα έτσι για αλλιώς, τη Λαϊκή. Στο μπάνιο, στο καφενείο, με τον ΠΑΟΚ θα ασχολείστε. Πήγε ο Καραπαπάς και περισσότερη ώρα ασχολήθηκε με το Άρης ΠΑΟΚ, με το ΠΑΟΚ Άρης, παρά με την ομάδα του. Ο Καραπαπάς. Μεγάλο ενδιαφέρον για τον συμπολίτη, έτσι. Το πούμε αυτό. Τόσο πόνο, ρε σκερβελέδες. Τόσο. Θα τα πούμε αυτά, θα τα δούμε. Την καλημέρα μας στον κύριο οικονόμου που χθες μας έπιασε στο στόμα του. Και βέβαια η κλασική μαλαμπίπη μετά, η κολοτούμπα του αιώνα, η κυβίστηση, τι φλανάχη ο Ιωάννης Μελισσανίδης που ανέμιζε τη δάδα, τι φλανάχη η Νάντια Κομανέτσι, τέτοια κολοτούμπα. Να λέει δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το, την πλάκα, λέει ποια πλάκα, αλήθεια, κάνε πλάκα με τον Ουρένα μα θες. Κάνε πλάκα με το άσπρο πόλο, κάνε πλάκα με τη Λουκουμόσκονη, κάνε πλάκα με την εισαγγελέα που παρετήθηκε. Με τους μάρτυρες οι οποίοι εξαφανίζονται. Ο ένας μετά τον άλλον. Περονόσπορος. Νουρίτιδα. Κάνε αν θέλεις. Καλημέρα στο Γιάννη Πατέρα. Γεια σου ρε Γιάννη Πατέρα εκεί στο Γιώτη. Στην Τούμπα. Αδερφός και φίλος. Την καλημέρα μου. Σε όλη την παρεούλα εκεί. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό συμπέρασμα. Νομίζω ότι και ο πιο άσχετος, ο πιο αδαΐς, ο πιο ανυποψίαστος, ο πιο καλοπροαίρετος έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Ο καημός τους είδατε έτσι. Ο Καραπαπάς έπιασε στο στόμα του και το ΠΑΟΚ TV. Σας το είπα. Αυτός είναι ο Γκαϊλές. Αυτός. Τώρα τι περιμένουν, να μην περπατήσει αυτό. Να μην έχει αυτό το πράγμα επιτυχία. Να αποδείξουν ότι, ξέρετε, σας κλείσαμε τη Στρόφιγγα και με την ΕΡΤ και με την ΝΟΒΑ και με το διαιτητή που
ήρθε και σας σφύριξε, δεν το βγάζει κανένας από το μυαλό ότι αυτός με τον Άγιαξ ήταν εντεταλμένος, ήταν σταλμένος, ήταν ένα Γιουσουφάκι που του είπαν μπαμπάδες και γη. Εκεί αυτός δεν πρέπει να περάσει. Δεν πρέπει. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Πώς το λένε τα παλικαράκια? Παντού πονάνε. Στο καφενείο, στο καπί, στο Καραϊσκάκης, στις ταβέρνες, στις συνεδριάσεις, στα γήπεδα, στη σάουνα, οπουδήποτε. Στο λιμάνι εκεί που αράζει ο στόλος, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Έχω λοιπόν και σήμερα καταπληκτικό δώρο. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Το μυαλό μας δεν πρέπει να φύγει από το μάτς της Κυριακής. Γίναν πάρα πολλά, καθόλου τυχαία. Κατ' εμέ, καθόλου. Και κατ' εμέ δεν είναι εξαδέρφη της αρετής κατ' εμέ που παίζει το Σαντούρι, ούτε Γάλλος δεξιός μπακ της Αζαξιό που πήγε ένα διάστημα στη Σέντ Ρουίδεν στο Βέλγιο, ξαναγύρισε να παίξει δανεικό στη Λίρ και τερμάτισε την καριέρα του στη Σωσό, που είναι όνομα κομμότριας, έτσι δεν μπορεί να είσαι ομάδα και να είσαι. Τι ομάδα είσαι? Σωσό. Αλήθεια εσύ, Λίτσα, κομ. Σωσό ρε φίλε. Δηλαδή ο άλλος είναι 2 μέτρα παλικάρι, με τη μουστάκα του ας πούμε και τα λοιπά, παλίκαρος. 2 μέτρα, μην πες ότι είναι λαχαναγορίτης, έτσι. Ο αντίστοιχος λαχαναγορίτης στη Γαλλία. Χτιστός, αυτά και τα λοιπά, με 10 ντάν, τι είναι ρε παιδί μου, Βαρβάτος, αυτά, με γυναίκες, με αυτά, έτσι και τα λοιπά, και φίλος, τι ομάδα είσαι? Σωσό, όχι φίλε. Όχι, είναι αποκόλληση από το Σωσόνι. Άλλη μια λέξη που έχει πεθάνει, αυτά τα άσπρα σωσόνια. Σωσόνι, το σωσόνι δεν είναι μόνο λευκό, έτσι για μένα. Δεν υπάρχει. Σωσόνι μαύρο ή σωσόνι σε άλλο χώρο, δεν υπάρχει. Και είσαι φίλε σωσό σε ομάδα. Πας δηλαδή στο γήπεδο και φωνάζει σωσό. Σωσό. Όχι, όχι, όχι φίλε, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού ήμασταν και γυρίζουμε να πω ότι ηχοσύστημα καταπληκτικό Sony, αξίας 170 ευρώ, κομψό, δυνατό, καταπληκτικό, τα πάντα έχει πάνω. Η Sony, η τηλεοράση Sony Bravia που διαθέτουν επεξεργαστή εικόνας X Reality Pro για τα πιο ζωηρά χρώματα με τις πιο ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Σας λέω ένα πράγμα. Κάνει τάκλινγκ ο άλλος στην τηλεόραση, μελανιάζει το δικό σου πόδι. Σπέρνει ο άλλος το χωράφι, θερίζει εσύ καλαμπόκια. Φυλάει ο τύπος την κόμενα στην τηλεόραση, έχεις κάνει εσύ απιστία, το ζεις. Μη σου πω ότι είναι η γυναίκα, μπορεί και να εγκαστρωθεί. Τρώει ο άλλος τα πιτόγυρα στην τηλεόραση, είναι τόσο ζωντανό, εσύ βαριστομαχιάζεις. Για τέτοια εικόνα μιλάμε. Για τόσο ζωντανά χρώματα, Sony και καλά. Η Sony Bravia, οι καινούργιες, όπως είπαμε, την X Reality Pro. Και βέβαια πρόσβαση στο ίντερνετ, ειδικά για τα μοντέλα που έχουν λειτουργικό Android, πλοήγη στο διαδίκτυο, εύκολη διασκεδαστική. Και η μεγάλη προσφορά του μήνα Σεπτεμβρίου, τηλεόραση 55 ιντσών 4K Smart, μόνο 500, έτσι. 500 ευρώ. 55 ίντσες. Σε τι είναι 55 ίντσες? Για να πας από τη μία πλευρά της τηλεόρασης μέχρι την άλλη, κάνεις και διανυκτέρευση. Πληρώνεις 2 φορές διόδια, γνωρίζεις και κόσμο, σταματάς και στο Λεβέντι για σουβλάκια και όταν φτάσεις απέναντι έχεις μουσια σαν του ZZ Top. Αυτά. Εμείς σήμερα θα δώσουμε και τέτοιες τηλεοράσεις, να ξέρετε. Σήμερα δίνουμε ένα καταπληκτικό ηχοσύστημα. Sony, εννοείται και CD και CD και MP3 και όλα τα πάντα πάνω. Τα πάντα, μόνο που δεν μαγειρεύει. Για φρέσκο ψάρι Αιγαίων, καταπληκτικό ψάρι και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, πεντανόστιμα, φρεσκότατα, από τις ελληνικές θάλασσες κατευθείαν στο πιάτο σας, το πρωί τάβλι με τον Ποσειδώνα, το μεσημέρι εμβρόντιτο το ψάρι στο σπίτι σας, έρχεται 214.000 το Δικητήριο, 69.56.66 το Ρεόκαστρο, Νικολαίδη ζαχαροπλαστεία υπέροχα και παγωτό, πεντανόστιμο, πεντανόστιμο και όλα του. Οι τούρτες του φανταστικές για τα γενέθλια των παιδιών σας, γιατί είτε είναι για γαμήλια, είτε είναι οτιδήποτε θέλετε να παίξετε τουρτοπόλεμο, οτιδήποτε. Πεντανόστιμες οι τούρτες από το ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης.
Και όχι μόνο, και το πρωί καφεδάκι και σφολιατοειδή και τα πάντα όλα. Και βέβαια, κρεατούμπα πόντου 10 απέναντι από τη θύρα 8 και εκεί σήμερα δίνουμε ένα τραπέζι για την Κυριακή για 4 άτομα. Κυριακή, πριν το μάτς, αφού είναι 6.30 το ματσάκι και γύρω στις 2, 1, 1.30 σκάτε μύτη μαζί με 3 φιλαράκια και τρώτε υπέροχα, πλουσιοπάροχα, τα φρεσκότατα και ψητά και μαγειρευτά από την κρεατούμπα. 9.26, 7.40 για τη Λιβεριά. Στην Πόντου 10 ο Βασίλης έκανε ένα μαγαζί, έχει τον Κυριάννη εκεί που είναι γνώστης χρόνια ο σεφ, ο αρχιμάγειρας και θα σας φτιάξει ωραία πράγματα. Για το ηχοσύστημα μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για το τραπέζι και μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο που θα ανοίξουμε τις γραμμές σε λίγο για να μιλήσουμε. Βγήκε λοιπόν ο κύριος οικονόμου, ο υπάλληλος του Αλαφούζου, με υφάκι προσβλητικό, υποτιμητικό για τη μάπα του, προσβλητικό, όχι για τη δική μας, διότι προσπαθεί να το παίξει και Κυρίλα και περιοπής δημοσιογράφος, ντροπή σου. Αυτό έχω να σου πω. Θέλω να πω πολύ χειρότερα πράγματα και χθες κρατήθηκα με το ζόρι να μην μπω στο Facebook που σε πέρασαν και καλά σου έκαναν γενναίες 14 άνθρωποι που προσέβαλες την πατρίδα τους, την αξιοπρέπειά τους, την ομάδα τους κτλ. Και το σήμα του ΠΑΟΚ να μην το ξαναβάλεις εκεί που κάνεις την κολοτούμπα και κλαίγεσαι μετά σαν μωρή παρθένα. Ο κάθε σκερβελές πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, ο κάθε σκερβελές για να πουλήσει γαβριλίκι, βαζελίκι, χαρτιλίκι, δεν ξέρω εγώ τι, το πρωτάθλημα των Πελεσπών, το πρωτάθλημα των Πελεσπών. Και μετά που έγινε βέβαια, γκρεμίστηκε η σελίδα του από τα μπινελίκια του οργισμένου κόσμου που χθες πραγματικά βγήκε από τα ρούχα του με αυτά που βιώνει γύρω και δεν μπορεί να μένει απαθής. Μπήκε τον στόλισε. Άλλος κόσμος με πολύ πολιτισμένο ύφος. Δεν ήταν όλοι στο ύφος με βρυσίδια και τέτοια. Άλλοι απόλυτα δικαιολογημένα έχασαν τον έλεγχο. Δεν μπορεί, σου λέει, αυτό που λέγεται στο καφενείο από δυο μαλαμπίμπιδες τη μία να το λέει ο πρόεδρος της ομάδας αυτής που ήρθε εδώ πέρα και τους κάναμε κουδούνια. Όχι 3, άλλα 3 έπρεπε να φάνε για να μην μιλήσουν για πολύ καιρό. Να φάνε 6 γκολ. Αυτούς που τους κέρδισα μέσα έξω. Και επιστροφή, λέει, στην κανονικότητα. Ναι, τι θέλει, επιστροφή στην κανονικότητα. 90-10, 99-1. Και βγαίνει το πρωί εχθές στο Sky, και μετά δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε την πλάκα. Περιμένουμε να κάνεις πλάκα με το νουρένα, με τους καμένους φούρνους, με τον ξυλοδαρμό του τζίλου, με το άσπρο πόλο. Περιμένουμε να κάνεις χιουμοράκι. Δεν κάνεις εκεί όμως, ρε Λεβέντη. Δεν κάνεις. Πόσο πολύ σας πόνεσε. Πόσο. Ένα πράγμα μόνο είναι συνέχεια στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν θα το πάρουμε και φέτος. Ξέρω όμως ένα πράγμα. Ότι θα σας αναγκάσουμε όλους να ξεφτυλιστείτε σε τέτοιο βαθμό, θα χρειαστεί να κάνετε έσχη περισσότερο από κάθε άλλη φορά για να πάτε και να πάρετε το πρωτάθλημα. Αυτό έχουμε να σας πούμε. Το ξαναλέω. Η ομάδα φυσικά και δεν είναι χαζοί οι παίχτες. Φυσικά και οι παίχτες δεν είναι σε γυάλα. Καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω. Η αφισβήτηση, ο πόλεμος που δέχεται η ομάδα, ο κόσμος. Βάλανε τώρα και στο στόμα του το ΠΑΟΚ TV. Σου λέει, κοίταξε. Τους διώξαμε από το αυτό, από την. Τους κλείσαμε τη στρόφιγγα από την ΕΡΤ, από την ΝΟΒΑ. Αυτά τι θα κάνουν, αν το δείχνει εκεί στο Όπεν, καημένε. Πάρε την απάντησή σου. Χιλιάδες κόσμος, Σιρέη. Χιλιάδες κόσμος. Και μετά, πλάκα κάναμε και. Πλάκα, άτε ρε. Αλήθεια. Εσύ κρίνεις τι είναι χιούμορ και τι είναι πλάκα. Προφανώς, μόνο εκεί που θέλεις, ε. Άκουσα να κάνεις πλακίτσα. Και μετά εγώ είχα πει υπέρ και αυτά, κολοτούμπα. Έτσι. Αστείος.
Απλάστιος! Αλλά σας πονάει, όχι απλά σας πονάει. Η ιστορία έχει γράψει. Αίτητος πρωταθλητής, νταμπλούχος. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, μόνο ξεφτιλίζεστε. Μόνο ξεφτιλίζεστε. Μέσα στην μέσα στη χαρά για το χ παίζει Champions League. Και ο καημός σου είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρετε τι εικόνα παρουσιάζεται προς τα έξω. Ή τι εικόνα πανικού, τι εικόνα πρεμούρας. Δεν υπάρχει ένας επικοινωνιολόγος να τους πει καθίστε ρε παιδιά. Τώρα είμαστε σε μια φάση, ας πούμε ανόδου, καλή. Γιατί ασχολούμαστε με αυτό. Δεν μπορούν ούτε να κρατηθούν. Ούτε να κρατηθούν. Εγώ θέλω, ευχαρίστησα και χθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Βανζέλ, το Βαγγέλη, το τροφαντό αγόρι, που αν υπήρχε έστω και κάποιος ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση ύπνωσης, είτε λέγεται ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, είτε λέγεται οπαδός του ΠΑΟΚ, είτε λέγεται παραγωγός του ΠΑΟΚ, είτε λέγεται οτιδήποτε, ο κυπουρός, ο εξοφυλαρούχας, η καθαρίστρια, οποιοδήποτε, στον οργανισμό ΠΑΟΚ, αν υπήρχε ένας που είχε απλά εφησυχάσει με την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είχε μπει σε μια διαδικασία οκνηρίας, ρουτίνας, εφησυχασμού, πείτε το όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αν υπήρχε έστω και ένας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρινάκη, που με τη δήλωσή του αυτή αφύπνισε πάλι ακόμα και τον τελευταίο. Θα έβαζα ηχεία παντού μέσα στην Τούμπα, παντού. Ή θα τύπωνα τη δήλωσή του, ή θα την έβαζα να παίζει σε MP3 player στα αποδυτήρια, στα εστιατόρια, στη σάουνα, στο δωμάτιο αποκατάστασης, στα ιατρία, στους διαδρόμους για το προπονητήριο, παντού. Και να παίζει αυτή η δήλωση του Μαρινάκη για το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Για να τους ρωτάει συνέχεια κάποιος, τους βλέπετε, αυτοί είναι. Σε αυτούς θα παραδώσουμε τα σκύπτρα, σε αυτούς που αμφισβητούν, που πέρσι τους διαλύσαμε μέσα στην Τούμπα. Που ήταν σαν χαμένα κοριτσάκια σε προάβλιο σχολείου Παρθεναγωγείου το 1960, οι παίκτες τους. Και έμεινε ο δείκτης μόνο στο 3. Κουδούνια, πριν καν υδρώσουν τις μασκάλες τους, είχαν φάει 2 κουλ και ήταν για 6 και 7. Αλλά έτσι είχαν μάθει. Έχουν λυσάξει. Το βλέπετε παιδιά τι γίνεται. Κατανοείτε. Και βέβαια έχουν πρόθυμους να σκύψουν τη μεσούλα τους, να γίνουν βαστάζοι, να γίνουν υποκόμοι και να τους κάνουν τα χατηράκια. Τώρα που θα τους ταΐζει και από την ΟΒΑ, βασικό έσοδο για μία ομάδα. Τώρα έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ αυτό έχω να πω. Τον ευχαριστούμε και αυτόν και τον κύριο Καραπαπά που χθες έπιασε για ΠΑΟΚ TV, για το Σιδηρόπουλο αυτά. Τι δουλειά έχεις, τι σε ενδιαφέρει εσένα. Γιατί τέτοια πρεμούρα για το συμπολίτη. Πιο πολλοί ασχολήθηκαν για το ΠΑΟΚ Άρης παρά για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παίζουν με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και ασχολούνται μαζί μας. Και εμείς είπαμε παντού ξένο διαιτητή. Σιγά μας πούνε ότι θέλαμε και το Σιδηρόπουλο. Παντού ρε, ξένο διαιτητή παντού και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα και στην Ξηφασκία την υποβρύχια και στο Τάβλι στον Πάγο, ό,τι θέλετε. Κανένα πρόβλημα. Θα την έκανα λοιπόν τη δήλωση φωτοτυπία, εκτύπωση, θα την κολούσα παντού. Στους ξένους θα τη μετέφραζα, είτε είμαι από το Κάπο Βέρντε, είτε είμαι από τη Βραζιλία, είτε είμαι από την Πολωνία, είτε είμαι από την Ουαγκαντούγκου, από όπου και να είμαι. Ελάτε εδώ μάγκες, και ξέρετε ποιος θα το κάνει αυτός, όχι αυτός 1-0, αν και δεν με χαλάει το 1-0, σα σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο. Ελάτε εδώ, πέρσι πήγαμε στα κόκκινα. Ναι. Είμαστε καλύτεροι, τους κερδίσαμε όλους, μας κέρδισε κανένας, όχι. Αυτοί εδώ λένε αυτά για μας. Το ανέχεσαι εσύ, σαν άντρας.
σαν χαρακτήρας, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν προσωπικότητα. Το ανέχεσαι να σε μειώνει ο άλλος. Το ανέχεσαι. Και βέβαια δεν είναι κανένας εκεί να πει, για δεύτερο δώρο παιδιά. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ αγαπούσε τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ, γιατί πρόπερς του έκλεψε το πρωτάθλημα, πρώτον. Δεύτερον, γιατί δεν υπέγραψε τη συμφωνία με την ΕΡΤ πριν φύγει, αφού τόσο πολύ. Ε, και απλά ήταν ένα προεκλογικό συνεφάκι, μια φούσκα. Γιατί δεν υπέγραψε το θέμα της Τούμπας να τελειώνει αυτό πριν φύγει. Λες και με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε πρωταθλήματα ο Γαύρος. Πριν από τη διετία που το πήρε η Χάρτιν έτσι όπως το πήρε που ήταν τα... και αυτό του πάω καλά. Επιστροφή λέει στην κανονικότητα. Τι φοβερό να συμπίπτουν στις λέξεις. Ο πρωθυπουργός και ο άλλος που είναι, που νομίζει ότι είναι πρωθυπουργός και όλοι τους. Τι ωραία. Αυτό θα έκανα εγώ παιδιά. Εμείς ένα έχουμε να πούμε, ότι όλο μας το είναι στον αγώνα της Κυριακής. Το μαχαίρι στα δόντια, αυτό ακριβώς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, πάμε με πάθος, με τρέλα, μπείτε μέσα, μην αφήσετε να πάρουν ούτε ανάσα. Θα έρθουν να δώσουν σκληρό αγώνα, κανένα χαλάρωμα. Καμία υπεροπτική ή αλαζονική συμπεριφορά από τους παίκτες μας. Μην ακούσω πάλι, μπήκαμε χαλαροί, χάσαμε το πρώτο ημίχρονο, μετά συνήλθε η... Δεν υπάρχει χαμένο δευτερόλεπτο. Χάστε το πρώτο μισάωρο πριν μπείτε μέσα. Και μπείτε από το πρώτο λεπτό και πατήστε τους. Θα έρθουν για να δώσουν τον αγώνα της ζωής τους, όπως κάνουν πάντοτε. Θα έρθουν και θα σκυλιάσουν και θα προκαλέσουν και θα πουλήσουν και τζαμπουκά για να το πουλήσουν αυτό, ξέρει, είδατε εγώ μες στην Τούμπα αυτά. Απόλυτα φυσιολογικά, έτσι. Και δεν τους κατηγορούμε γι' αυτό. Απλά θέλουμε να το βλέπουμε σε όλα τους τα μάτς και με άλλους αντιπάλους. Έπαιξε επικοινωνιακά όλη τη βδομάδα γιατί το ΒΑΡ, γιατί ο Σιδηρόπουλος, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δηλαδή, λες και εμείς θέλαμε Έλληνα διαιτητή. Άρα κανένας από τους παίκτες, όποιον και να επιλέξει ο Φερέιρα, όποιοι και να παίξουν, δεν έχει δικαίωμα, ειδικά σε αυτό το μάτς, το ξαναλέω, ειδικά σε αυτό το μάτς, να μπει χαλαρός, να μπει χωρίς να έχει συγκέντρωση 1000% και να προσέχει κάθε του βήμα μες στο γήπεδο. Μπείτε, αποδείξτε ότι είστε ανώτεροι, ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτούς. Δώστε στον κόσμο χαρά και τελειώσαμε. Και δεν θα έχει γίνει και κάτι συγκλονιστικό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι όλη μας η ζωή αυτό το παιχνίδι, που πιθανόν για άλλες ομάδες να είναι. Το μυαλό μας είναι να πάρουμε τους 3 βαθμούς, να τελειώνουμε και μετά στο μυαλό μας η Χάρτινη την άλλη εβδομάδα. Μετά με ΑΕΚ δεν παίζουμε, με την ΑΕΧ. Μετά θα ασχοληθούμε με αυτούς. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό. Και το στέλνετε στο 54526, διότι έχουμε σήμερα καταπληκτικό δώρο, ένα φορητό ηχοσύστημα Micro Sony αξίας 170 ευρώ. Πολύ κομψό, πολύ δυνατό, λευκό, πανέμορφο, με τρομερές δυνατότητες. Και το στέλνετε το μηνυματάκι σας. FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα και ένα τραπέζι για 4 άτομα στην Κρεατούμπα, στον καινούριο μας χορηγό πρώτης ώρας. Να πάτε με την παρέα σας πριν το ματσάκι, να φάτε, να γουστάρετε και μετά να πάτε να δείτε την ΠΑΟΚΑΡΑ να κερδίζει τον συμπολίτη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αγαπημένο, το γουστάρουμε, το γουστάρετε κι εσείς και μας το ζητάτε. Εδώ είμαστε, έχουμε μεγάλη πίστη σε αυτά που λέμε. Έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε σιγουριά. Και δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, το πάθος, η τρέλα, η διάθεση. Την καλημέρα μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε εσύ που είσαι στο τιμόνι τώρα και φεύγεις μακριά, σε εσένα που γυρίζεις, που ξενύχθησες. Έλα ρε Μαριάννα, λάλατο. Απόψε τα παράθυρα
Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Μισό κουπλεδάκι ρε φρενάκι. Λίγο έτσι να ξεκαγραμμανιάζουμε. Χαμένη βγαίνω εγώ χωρίς εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα. Αδερφέ μου, όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα. Κι όλα τα αγαπημένα ποτέ τα λόγια. Ποτέ. Λίγο, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Λίγο, 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 έτσι. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Και πίσω σελίδα θα γυρίσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Ζουμουσούρε! Άντρε πάω καρά! Άντρε γάμο το! Άντε, άντε, άντε! Μπαίνει το σάζι. Έρχομαι στις γραμμές, παιδιά. Έρχομαι, δείξτε κατανόηση στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω το μικρόφωνο και βγάζει τον ταλκά του. Άκου, φίλε, το σάζι, δε. Περνάς φιλά απέναντι, πας στις αλυσμόνητες πατρίδες. Κάνεις μια βόλτα εκεί στο πέραν, βλέπεις λίγο όλο το τοπίο όλο και γυρίζεις. Περνάς από τη βασιλεύουσα εκεί, από την πόλη με το κεφαλαίο πι. Και έρχεσαι, γυρίζεις πίσω και λες. Οκ, εντάξει. Na 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 σου. Πάμε τώρα στις γραμμές. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ και ευχαριστώ για την κατανόηση και την υπομονή. Ναι! Για την ουρινή υπομονή. Δεν μου λες. Γιώργο! Με το χέρι στην καρδιά. Ναι, πες. Με αυτό το τραγούδι σε έριξε η Γεωργία. Με αυτό το τραγούδι. Σε έριξε η Γεωργία. Καταρχήν, απλό... εγώ έριξα τη Γεωργία. Δεν το νομίζω, γιατί θα τραγουδήσεις αυτό. Καταρχήν δεν θα τραγουδούσες αυτό, θα τραγουδούσες κάποιο άλλο. Στο γάμο μου πάει να κάνει ένα κλικ ο τραγουδιστής να τραγουδήσει, γιατί είχαμε στο Κυλκής Ορχήστρα ζωντανίας που με είχε κανονίσει ο πεθερός. Του λέω, ψτ, φίλος, πώς σε λένε, Γιώργο. Γιώργο, πήγαινε εκεί πέρα, λέω, σε εκείνο το τραπέζι, έχει λέω φαγητά. Λέει, τι, κάτσε ένα μισάωράκι. Θα τα πω εγώ, μη στεναχωριές. Τελείως. Και τελείως. Και ξεκινήσαμε, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία και ράγισα και καλά, τέτοια εντάξει. Πράγματα. Είσαι μεγάλος ορβαδούρος, είσαι ο ερωτόκριτος τελείως. Ο ερωτόκριτος. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να ακούς Ατσιαρός Ολύμπερο και να βλέπεις το αστέρα σου. Αυτό! Ατρόμητος Πάου. Ακούω στο βάθος μάτς βλέπεις. Ατρόμητος Πάου, επανάληψη.
Όλες οι απολαύσεις της ζωής μαζί. Τελείωσε. Γεια σου Γιωργάρα μου, συντριβανίσιε. Να είστε καλά, να έχουμε καλό αποτέλεσμα την... Θα έχουμε. Να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Θα έχουμε. Χθες που συγκεντρωθήκαν όλοι, ναι, δεν είδα τον κύριο Υπουργό Αθλητισμού να γυρίζει και να λέει, σας παρακαλώ κύριε, οι δηλώσεις σας να μην πυροδοτούν τους αγώνες και τα παιχνίδια. Να είστε κύριοι με κάπα κεφαλαίο. Όσο για τον οικονόμο που, που αναφέρεις, ο άνθρωπος είναι πιο βαμμένος γάβρος από τον Καραμπαπά. Ωραία, επειδή δεν μας πειράζει να είναι βαμμένος γάβρος, πρόβλημά του και δικαίωμά του να υποστηρίζει... Και πάνε τα παιχνίδια. Α, το τι λέει όμως για τον ΠΑΟΚ... Θα δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν. Δεν είναι άλλο, πρώτη φορά. Το τι είναι βαμμένος γάβρος, πρόβλημά του. Και ντροπή του. Αγόρι μου καλό, δεν είναι η πρώτη φορά που θα πει για τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τι έκαναν τον Ιβάν. Τον Ολυμπιακό, τεσσάρα θα πάμε, τριάρα θα πάμε, πεντάρα θα πάμε. Αυτά βάλε, ήθελα να ξέρω ένα λεπτό, σου κάνουμε ένα κλείνοντας μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Την κλήρωση για το, από την ηλεκτρονέτ. Το ηχοσύστημα. Ναι. Το ηχοσύστημα αυτό. Ναι. Ποιος σου λέει ότι θα είναι μέσω μηνυμάτων, είναι της... Κανονικά σε όλα τα ραδιόφωνα, όλοι οι διαγωνισμοί γίνονται με μήνυμα. Εγώ κάνω μια παράβαση, ναι, μια υπέρβαση, ναι, ένα σουξουμούξου. Έτσι, και όταν πρόκειται για είδος ανάγκης, δηλαδή τραπέζι, το ηχοσύστημα δεν είναι είδος ανάγκης, να ακούμε τον... Δεν είναι. Να ακούμε τον μετατεωρό... Άσε τον παπά! Φεύγει, τρούλε! Το μηχανικό μην πας να πουλείς μηχανές! Ναι, καλημέρα σας! Καλημέρα, Κωνσταντίνε! Καλώς το παιδί! Θέλω να μοιραστώ μια χαρά που έχω, απίθανη χαρά, μαζί σας, που πήγα και... έγραψα την κορούλα μου στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ και κάτω από τη θύρα 3 την είδα να προπονείται δύο φορές και έχω συγκίνηση και θέλω, όπως λέμε τα δυσάρεστα, να λέμε και τα ευχάριστα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και βάζοντας το αυτί μου φυλάρετε σε κάθε ντουβάρι, γερασμένο ντουβάρι, γιατί από το 1959 είναι η φθορά του χρόνου, φαίνεται, και αν δεν φαίνεται από πάνω στο γήπεδο, από κάτω όποιος μπει φαίνεται εκεί, έτσι. Και ήθελα να μοιραστώ αυτή τη χαρά που είχα. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο ενός συλλόγου, όχι μιας ΠΑΕ, ενός συλλόγου, που πραγματικά αυτό αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε και μακάρι χιλιάδες παιδιά να μπορούν να βρίσκουν μια φωλιά μέσα σε συλλόγους. Και δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟ, και έτσι μπορεί να γράψετε το παιδί σας οπουδήποτε. Απλά η κόρη μου είναι τώρα, είναι 10 χρονών. Έτσι. Και το βόλεϊ βλέπω ότι... Είναι φανταστικό, έτσι, γιατί μέσα από αυτό κυριολεκτικά μαθαίνει να είναι υπεύθυνο ένα άτομο. Περιμένουμε τώρα, Σάββατο θα μας δώσουν φανέλα ΠΑΟΚ. Μπαμπά, πότε θα πάρω την φανέλα. Επειδή δεν μπορεί εύκολα να το βάλεις να μένει μόνο του, γιατί σίγουρα είναι αδύνατο, αυτό που δίνει τον τρόπο να έχει... μια υπεύθυνη στάση. Κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να μοιράζεται, να αγωνίζεται με τη συμπαίκτριά της, να σέβεται τον αντίπαλο, έτσι. Ακριβώς. Αυτά όλα. Είναι όλα πάρα αυτά. Πολλά. Μακάρι όλα τα παιδιά να μπορούν να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο και αξίζει. Έτσι. Γίνεται σπουδαία δουλειά στον ερασιτέχνη. Έτσι. Αξίζει να δώσετε αυτά τα λίγα χρήματα. Είναι 300 ευρώ όλο το χρόνο. Θα δώσουμε. Είναι 3 εκατοστά ευρώ όλο το χρόνο. Βάλα, δηλαδή είναι 30 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ τη μέρα. Δεν αξίζει για το παιδί σου να βρίσκεται σε χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν, που θα παιδαγωγήσουν, διαπαιδαγωγήσουν σωστά το παιδί σου, που θα του μάθουν να αγωνίζεται. Είναι ωραίο. Η φανέλα τι χρώμα είχε. Η φανέλα τι χρώμα. Το Σάββατο θα τι πάρουμε τι φανέλε, αλλά τι ήταν. Πάω και είναι. Τι ήταν η φανέλα. Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το βασικό. Αν είναι μαύρο με άσπρο ή άσπρο με μαύρο. Δεν ξέρω. Ναι. Σάββατο θα τις πάρουμε. Σάββατο έξω. Ωραία, ωραία. Πάμε στα δικά μας. Να κάνει και μια πολύ μεγάλη πορεία. Να τη δούμε και πρώτη ομάδα και να κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία. Αυτά δεν είναι ούτε καν τα σκεφτόμαστε. Ούτε καν. Πιο πολύ το σκοπός είναι να περνάει όμορφα, να μάθει να αγωνίζεται. Έτσι είναι. Αυτό. Να, είναι... να γίνει σωστός άνθρωπος. Αυτό με ενδιαφέρει. Ούτε καν έχω τέτοια πρεμούρα και το λέω και σε όλους τους γονείς. Αν το παιδί σας πραγματικά δε σφίζει από ζωή και από ταλέντο, μην προσπαθείτε να το φορτώσετε. Δεν και καλά να γίνει, ας πούμε, ο επόμενος Νεϊμάρα, ο επόμενος Μαραντόνα, ο επόμενος. Μα αυτό κάνουν και οι προπονητές. Τους
τα παιδιά θα βάζουν να χαίρονται αυτό που κάνουν και όχι να τους φορτώσουν με φιλοδοξίες και τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε τέτοια. Ούτε και για το γιο μου, επειδή θα ακολουθήσει και αυτός μετά που είναι πυραυλοκίνητος. Μην προσπαθείτε. Μόνο άμα το παιδί πραγματικά σας λένε ειδικοί, οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους, που είναι τεφά, που είναι προπονητές και σας λένε ότι ξέρετε κάτι, εδώ το παιδί έχει σπουδαίο ταλέντο. Αλλά ακόμα και εκεί διαχείριση. Μην πάρει αέρα το μυαλό του παιδιού. Να είναι σωστός με τους μαθητές του. Να μάθει να είναι σωστός άνθρωπος πρώτα. Γιατί αν με όλο το ταλέντο που έχει, αν δεν είναι σωστός χαρακτήρας, δύσκολα. Έτσι λέω εγώ. Πάντως, Κωνσταντίνε, να είσαι σίγουρος ότι όταν ακούγεσαι την ώρα εκεί που βγάζεις τη μελωδία, είναι σαν να είσαι μέσα σε μια συναυλία. Ανοίγω εγώ και το ραδιόφωνο και την ανοιχτή ακρόαση. Και είναι κάτσε καλά. Αγώ, λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε φιλάκια. Έτσι για λίγο. Ο κύριος Μαρινάκης είναι πολυπράγμων. Σαν πολυπράγμων έχει αναγκαστικά λειτουργήσει και μέσα στην πολιτική ζωή, έτσι. Φυσικά. Είναι, πρέπει να του γίνει σκληρή κριτική, λοιπόν. Πολύ σκληρή κριτική. Το έχει πει, μου το είπε ένας φίλος χθες και πραγματικά είναι αλήθεια. Αντί αυτός ο δημοσιογράφος να πει κρίμα ένας άνθρωπος που έχει κάνει και πολιτικά, λειτουργήσε και πολιτικά. Ναι. Και έχει επιχειρήσεις και αυτά και είναι βάζει πλούσιες διχόνια, και βορρά και νότο. Γιατί αυτό που είπε είναι διχαστικό. Είναι το πλέον διχαστικό. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο. Δεν είδαμε και ο κουμπαρούλης του να ακυρώσει τη συμφωνία ή να βγει και να κατακεραυνώσει όπως έκανε πριν τις εκλογές. Ίσα-ίσα. Εγώ είδα, κολοτούμπες είδα. Να δεις να καταδικάζεται από τον Καρούλη. Κολοτούμπες είδα. Γιατί αυτή τη διχόνοια και το διχασμό κάποιοι τον θέλουν και τον προγραμματίζουν. Δεν ξέρω αν θέλει να τον προγραμματίσει ο κύριος αυτός, αλλά σίγουρα πρέπει από πολλούς να καταδικαστεί. Να πούν ότι αυτό δεν λέγεται. Όπως δεν λέγεται με Βούλγαροι αυτόν τον τρόπο μέσα στο γήπεδο, γιατί το Βούλγαροι δεν θέλουν να το έχουν σαν βρισιά εκεί κάτω. Αλλά τουλάχιστον να μην τολμάει να πει αυτές τις λέξεις που απαγορεύονται για κάποια ομόνοια, για κάποια σύμπνοια που μπορεί να έχει αυτό το έθνος. Αυτή είναι, φίλε. Αυτή είναι. Τους βλέπεις. Και αυτό είναι, λοιπόν, φιλάρετε. Αυτά είναι, αυτό είναι το ποιόν τους, φίλε. Αυτό σαν είναι δημοσιογράφος τολμάει το πρωί να το επαναλάβει. Πραγματικά είναι ντροπή. Γεια και χαρά. Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και συγγνώμη, περιμένατε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Άκη. Καλησπέρα. Καθάρισε λαιμό. Έχεις γρέζεις. Ακούω. Ναι. Έχεις μια βραχνάδα. Πρωί είναι 20 ή βράδυ, ρε. Τέτοια ώρα. Τώρα απόγευμα είναι για μένα. Δεν είναι επανάληψη εκπομπή από το βράδυ από χθες, έτσι. Όχι, όχι. Γιατί κεφάλα λέω τώρα εγώ. Δεν καταλαβαίνεις πως το έπα, έτσι. Δεν είναι η Μαριάνθ κεφάλα, είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου, φίλε. Πού να ξέρω, εγώ εδώ δεν ακούω τέτοια. Μαριάννα, όχι Μαριάνθη, αλλά έχει μια χρειά, έχει ένα δίκιο όμως. Ότι ναι, στη χρειά φέρνει, έχει μια βραχνάδα. Για πες, Άκη. Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ θα πω κάτι στους Δημητράδες. Ναι. Τους δύο. Ναι. Και το Πασχαλάκι. Ναι. Υπάρχει κι άλλος Έλληνας που ξέχασα. Και τον άλλον, το Λιμνιό. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, αυτά που ακούτε όλη τη βδομάδα είναι για σας. Εσείς τα παίζετε, όχι εγώ ούτε ο Κωστής. Ακριβώς. Και επειδή ακούτε. Το όχι, τελειώνει. Μας, μέχρι ένα σημείο τελειώνει. Είτε ακούνε οι ίδιοι, είτε ακούνε οι φίλοι τους. Θα παραμείνει αυτά εδώ πέρα. Ο φόβος της κάλτσας, γιατί αυτή η μεγάλη μπάλα με κάλτσες μέχρι πάνω, μέχρι το γόνατο τώρα, για να ρουφάνε τα υγρά, από φόβο. Μάγκες, μπείτε μέσα, τελειώστε αυτούς. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Εγώ σας είπα, δεν ανησυχώ. Προσωπικά εγώ δεν ανησυχώ. Όχι, εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού. Μου, αν μπούμε και είμαστε νοχελικοί και είμαστε αλλού για αλλού, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Γιατί ξέρουμε ότι οι άλλοι αποκλείεται να είναι κοιμισμένοι. Θα έρθουν με λύσα. Αυτό το γνωρίζουμε. Μην τους κάνετε το κέφι. Αυτό που θέλαν τόσο καιρό, τόσες μέρες που μας ζαλίζουν εδώ πέρα και μας το παίζουν ότι δεν θέλαμε Σιδηρόπουλο και βάζουν τα φερέφωνά τους εδώ δίπλα να λένε και αυτοί τα δικά τους, βοηθάνε την κατάσταση για αυτούς, όχι για τους ίδιους, για τους άλλους κάνουν αυτή τη μάδα. Πόσο πολύ μοιάζει αυτό με άλλων ομάδων συμπεριφορές. Να πω και κάτι άλλο. Ναι.
Το παιδί με τα γυαλιά από μόνο του παρακαλάει να πάει εκεί πέρα στην εκπομπή. Να ξέρετε γιατί όλοι ζορίζεστε εσείς εκεί πέρα. Το παιδί με τα γυαλιά έκανε παραγγελιά. Μπράβο. Να πάει εδώ και ένα χρόνο παρακαλάει να πάει στο Open. Και αν έχει το Περέιρα είναι ευθύνη του. Και άμα σας κράζει εσάς πάλι ευθύνη του είναι. Προσέξτε τώρα εσάς τους αντιπάλους μιλάω τώρα. Έτσι δεν θα φταίει κανένα Σαββίδης που είναι Σαββίδης πλερό για αυτό το πράγμα. Για να λέει ο καθένας αυτά που θέλει ο ίδιος, όχι αυτά που θέλει το αφεντικό. Τι ωραία που έκραζε τότε στο κανάλι του Αλαφούζου. Για να δούμε τώρα. Όλοι φίλες στην ουρά. Είδες τι ωραία. Είδες που το έχει σύστημα. Που το έκανε με τον Ντέμι πέρσι και το κάνει και τώρα. Με τον Βαζέχα τώρα. Άρα ο Βαζέχα δεν προκάλεσε ποτέ. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ποτέ μέσα στην Τούμπα δεν ήρθε να προκαλέσει. Ούτε μία φορά. Ήταν ένας από τους παίχτες, τους αντιπάλους που με σεβασμό πάντα μιλούσαν για τον ΠΑΟΚ. Και εδώ που ήρθε όλα τα χρόνια, δεν θυμάμαι ούτε μία φάση να έκανε μια χειρονομία ή κάποιο προκλητικό πανηγυρισμό. Ναι, μόνο που έρχεται σε κατάλληλη στιγμή για την πρώην ομάδα του. Μόνο που. Έρχεται σε ακατάλληλη στιγμή σε για ακατάλληλη. Την πρώην ομάδα του. Τι να κάνουμε. Γιατί να κάνουμε τώρα, λέει, θα σκεφτούμε και αυτά. Όχι, αυτοί θα σκέφτονται. Αυτό μας έλειπε. Δηλαδή άλλο Γκαϊλέ δεν έχουμε ρεάκι, να σκεφτούμε και αυτά. Αυτοί σκέφτονται. Τώρα τον έφερες που δεν πάμε καλά. Θα το... Έτσι δεν είναι. Φιλιά πολλά. Γεια σου Άκη. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλώς το παιδί. Πώς είσαι. Δώσε το Θεό. Είμαι ο Κάρλος. Γράφω συχνά στο Ζουμουσόλ. Γεια σου ρε Κάρολε, δεν βγαίνεις πολύ συχνά στο τηλέφωνο όμως. Δεν βγαίνω συχνά, όχι. Πήρα να σου πω κάτι. Βεβαίως. Αφού με κάτι που έγινε χτες και κάτι που παρατηρώ πολύ τελευταία. Ναι. Βλέπω ότι γράφουμε διάφορα στη σελίδα και κάποιοι θέλουν να το δουν σαν πολιτικό σχόλιο. Ναι. Μας βάζουν κατευθείαν απέναντι, μας βάζουν την ταμπέλα την κλασική φασίστα δεξιά, ξέρω εγώ. Ναι, θα σου πω. Και ναι, εμένα δεν πειράζει η πολιτική σελίδα που ισχύει για όλους και όταν κάτι συμβαίνει πρέπει να πέφτει από το που γράφουμε, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά βλέπω ότι πλέον αρχίζει γίνεται σκόπιμα από διάφορα fake ή όχι προφίλ. Ναι, ναι. Βρίζουν πολύ άσχημα χωρίς λόγο. Κάρολε, μου δίνεις μια ευκαιρία, ολοκλήρωσε να μην σε διακόψω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ πολύ δύσκολο θα βρίσω κατευθείαν έναν αδερφό μου, γιατί σας θεωρώ όλους αδερφιά μου. Ναι, φυσικά. Δεν φυσικά. Πιστεύω ότι αυτοί είναι παγκοτζίδες. Θα σου πω τι ο γίνεται. Ο φίλος μου Φιλάρδος, για να το κλείσω, ναι. Ο οποίος είναι όνομα και πράγμα, εγώ το χαίρομαι πολύ και τον Καμερών. Πιο ήρεμος δεν υπάρχει, φίλε. Ακόμα και στις πιο τσιτωμένες εκπομπές, ακόμα και εκεί που οι φλέβες μας, δεν ξέρω αν είσαι συχνός ακροατής και πιστός, αλλά και στις πιο δύσκολες μέρες, εκεί που είμαστε στην τσίτα και φοράζουμε κτλ. Βγαίνει ο Φιλάρετος και έχει απόλυτη ηρεμία. Αυτό σημαίνει το όνομα. Είναι φίλος αιρετής και όνομα και πράγμα. Μίλησε για κάτι το οποίο. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ότι κάποιοι ίσως καθοδηγούν κάποιο διχασμό και πρέπει να το ψάχνουν λίγο πιο σεβάστο το πράγμα. Τουλάχιστον να διώξουμε μακριά κόμματα από την ομάδα μας. 100%. Το λέω συνέχεια, το λέω συνέχεια. Μην μπλέκετε τα κόμματα, ειδικά στην εκπομπή μου, φίλε. Είμαι σε αυτό το πράγμα όπως κατηγορώ τον έναν, κατηγορώ και τον άλλον. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Καμία απολύτως πρεμούρα να κάνω αβάντα στον έναν ή στον άλλον, ούτε δουλειές περίμενα ποτέ, ούτε συμφέροντα έχω, ούτε τίποτα. Δηλαδή παθαίνω πραγματικά αναφυλαξία. Βγάζω φλίκτενες. Κωστή μου, αυτό πήρα να σου το πω γιατί τα ίδια σχόλια που κάνω σε σένα κάνω και στιάβασα σε βρίσκες που έχω και βλέπω στοχευμένες απαντήσεις με πολιτική χρειά. Εγώ ήταν το προσέξω το πράγμα και... Και αυτό που λέει και ο Γκόραν, μόνο ενωμένοι παιδιά. Μόνο παιδιά, άντε, βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αν και εμείς μεταξύ μας τρογόμαστε, τότε κάνουμε τη μεγαλύτερη εξυπηρέτηση στους αντιπάλους να έχουμε μεταξύ μας διχαστικά. Είτε πρόκειται για κόμματα είτε για οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Εννοείται. Δεν πιστεύω πως αυτοί είναι υποκτήδες. Το ξαναλέω, το τονίζω. Το βλέπουμε το θέμα. Θα σου πω τώρα για να μην σε καθυστερώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, φίλε μου. Να είσαι καλά, είσαι ο Νίκος. Γεια σου, ρε Νίκο. Πρώτη φορά μιλάμε. Ναι, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Και φίλε τελευταία! Τουτ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 
καλύτερα, ας πούμε. Τώρα περίμενα στη γραμμή και είπα να πάρω ένα τηλέφωνο από μια καλημέρα. Πάντως ΠΑΟΚ δεν είσαι. Πού το κατάλαβες? Από το βλέμμα. Περίμενα από να σου βλέμμα, πω, μήπως είσαι... Ή Παναθηναϊκός είσαι ή ΑΕΚΤΣΙΣ.
Παναθηναϊκός είμαι. Έλα ρε φίλε. Μάλιστα. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι μια ζαριά έριξα τώρα, έτσι δεν... Ναι, το έπεις, καλά έκανες. Για πες λοιπόν, έχεις θέματα με την ομάδα, σοβαρά έτσι. Πολλά. Και άλλοι τα προβλήματα που ξεκινούν από παλιά. Τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, φίλε μου, είναι πολύ μεγάλα. Του ποδοσφαιρικού, έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία δεν λύνονται μέσα σε... Μήνες και εβδομάδες. Πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος που έχεις εκεί, που σε έχει ρίξει τα τάρταρα, που σε προσβάλλει σαν Παναθηναϊκό, που είναι αυτός ιδιοκτήτης σου, διότι θα κάτσει τώρα να πάρει τα λεφτά του Μαρινάκη, πρώτον. Δεύτερον, που άφησε τον Παναθηναϊκό να μαραζώσει, να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές και να είναι μια ομάδα όχι για 6η και 7η θέση, αλλά για πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα, φυσικά. Λοιπόν. Άρα έχεις πολλά θέματα να λύσεις. Ναι, αδερφέ, πολλά. Εγώ το λέω. Πάω πέρσι δίκαια, δικαιότατα το πήρε το πρωτάθλημα. Βγήκε αίτητος, έσπασε ένα ρεκόρ που το είχε ο Παναθηναϊκός από παλιά. 60 πόσο, 60? 1964, 65? 64, 64. Είχε βγει ο Παναθηναϊκός αίτητος πρωταθλητής. Μάλιστα. Ωραία. Και μας ακούς λοιπόν. Για πες τι άλλο θες να πεις, δικό σου, για να μην σε... Αυτά, φίλε μου, άντε, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Διάλειμμα. Τι έχω να πω για την ομάδα. Ξέρετε, όλο το διάστημα δεν υπήρχε φίλτρο. Χθες, πραγματικά, ξεχύλισε το ποτήρι, μπήκε και η τελευταία σταγόνα. Αυτά που σβήσαμε με τη Χρύσα και τους υπόλοιπους διαχειριστές κατά τη διάρκεια της ημέρας, στον τάφο, τι καρκίνους, τι παιδιά, τι μανάδες, τι κατάρες, τι απειλές, τι ναρκέμποροι, τι παιδιά, η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου. Χθες κάναμε την ομάδα από δημόσια ιδιωτική, γιατί και εγώ μην νομίζω ότι είμαι κανένα εξπέρ να πούμε στα του διαδικτύου, και πλέον τα σχόλιά μας είμαστε ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο, να μπορεί ο καθένας από Πειραιά ή από αλλού να μπαίνει να βλέπει ή να μπαίνει να γράφει. Και το επόμενο στάδιο είναι θα μπει πλέον φίλτρο στην ομάδα. Δεν γίνεται να είμαστε όλη μέρα εκεί και να έχουμε αυτό το άγχος. Αφήστε τις αγωγές που θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Αφήστε μπορεί ένας παλαβός να πάρει ένα λωστό και να χτυπήσει έναν άλλον και να υπάρχει θέμα απειλής μέσα από το διαδίκτυο ή προτροπή σε βία. Θα μας κλείσει το ίδιο το Facebook με αυτά. Με αυτά που εχθές γράφτηκαν, ο κόσμος βέβαια, αγανακτισμένος, δικαιολογημένα, τον προκάλεσαν τόσο πολύ που κάποιοι χάσαν τον έλεγχο. Αυτή είναι η μία βερσιόν. Η άλλη βερσιόν είναι ότι παρήσβησαν μέσα άνθρωποι, γιατί μπαίνουμε στα προφίλ τους και βλέπουμε που έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Να μας βάλουν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, είτε για το κομματικά που είπε πριν το παλικάρι, Κάρολος. Είτε για τα κομματικά, είτε για τα εθνικά, είτε για τις ομάδες, είτε που μπαίνουν μόνο και μόνο. Είναι τελείως εκτός φιλοσοφίας του ζούμου σου, τελείως εκτός φιλοσοφίας εκπομπής και ο μόνος σκοπός που έχουν είναι να μπουν μέσα, να βρίσουν, να καταραστούν, να δημιουργήσουν, να μπουν, να προκαλέσουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όποιον άλλον είναι μέσα και όποιο άλλο ζουμουσάκι. Φαίνεται από το πρώτο του ποστάρισμα ότι έχει μπει για να κάνει ζημιά. Υποχρέωση δική μου είναι την οικογένειά μου αυτή εκεί, γιατί επάνω είναι η φωτογραφία μου και το όνομά μου. Άρα ό,τι μπαίνει από κάτω είναι σαν να το εστερνίζομαι αν το αφήσω. Το να εύχονται κάποιοι καρκίνο σε κάποιους άλλους, το να λένε σκατά στον τάφο σας, κατά απειλές, αυτά δεν. Κατανοώ απόλυτα την οργή του κόσμου, η οποία είναι από χθες ξεχύλισε να ακούμε για πρωταθλήματα Πρεσπών, να μας προκαλούν, με κάθε τρόπο να προσπαθούν να μας οθήσουν στα άκρα. Όμως εγώ οφείλω αυτό που έχουμε εκεί τόσα χρόνια να το προστατέψω. Άρα από σήμερα θα πρέπει να εγκρίνεται το σχόλιο. Μην νομίζετε ότι θα υπάρχει καμιά λογοκρισία σε αυτά που γράφετε και θα διαφωνήσουμε και τα πάντα. Η ομάδα θα ανοίγει 8 με 11 το πρωί, το 2 ώρες εκπομπής και 1 ώρα μετά, για να υπάρχει αμεσότητα στο σχόλιο, ό,τι σου έρχεται, παπ, κατευθείαν να βγαίνει, εδώ μπορώ να το ελέγξω γιατί είμαι εδώ και το βλέπω. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε άλλα πράγματα, άλλες ασχολίες να τρέξουμε και να ασχοληθούμε
την υπόλοιπη μέρα. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί απίκο. Ούτε η Χρύσα, ούτε η Σοφία, ούτε ο Γιάννης, ούτε ο άλλος ο Γιάννης, ούτε ο Χρήστος, ούτε ο άλλος ο Χρήστος. Τα παιδιά που είναι διαχειριστές. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Όποιος λοιπόν είχε σκοπό να μπει, να διαβάλει, να βρήσει, να απαξιώσει θεσμό τον ΠΑΟΚ, τον προπονητή του, τους παίχτες, καταλαβαίνω από το πρώτο γράμμα αν είναι κάποιος αγανακτισμένος και θέλει να ασκήσει κριτική, και καταλαβαίνω αν έχει ένα ψεύτικο προφίλ, γιατί μπορούμε να μπούμε να δούμε τι είναι και πού είναι. Και μπαίνει για να απαξιώσει, μπαίνει να δυναμητήσει το κλίμα, μπαίνει να βάλει διαβάλματα και να μας κάνει άνω κάτω. Το απέφυγα πάρα πολύ μέχρι τώρα. Γιατί ήθελα να υπάρχει άμεσα. Αυτό που βάζει θα βγαίνει. Δυστυχώς κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύονται. Και όπως γίνεται και με άλλες πολυπληθείς ομάδες και με τη Βαριά Φανέλα και με τον Βεριώτη, το Mao Mao Gold Family, όπως γίνεται με πολλές άλλες ομάδες και παοξίδικες και όχι μόνο, θα γίνει πλέον έτσι. Για ένα διάστημα μπορούμε πάλι να το κάνουμε μετά να είναι όλη μέρα ανοιχτό. Θα ανοίγει 8 με 11, να υπάρχει αμεσότητα το 2 ώρο της εκπομπής και μία ώρα μετά, και το υπόλοιπο της ημέρας θα μπορούμε να δούμε αν άλλος βγαίνει και βρίζει τον ΠΑΟΚ, βρίζει τον Σαββίδη, βρίζει την πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, βάζει κομματικά μέσα, βάζει ακραία πράγματα, μπαίνει με ένα ψεύτικο προφίλ για να βάλει φυτίλι και να σκοτώνεται αδερφός με αδερφό. Όχι στη δική μας ομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Ζητώ την κατανόησή σας και καταλαβαίνετε ότι περάσαμε από διάφορα στάδια για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με εκπληκτικό δώρο σήμερα, με το φοβερό ηχοσύστημα αυτό το οποίο είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας, 170 ευρώ δώρο με και CD και ραδιόφωνο και MP3 και τα πάντα. Και τα πάντα, όλα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, Αιγαίων φρεσκότατο ψάρι και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Όποιος πήγε, πραγματικά έμεινε ενθουσιασμένος. Πεντανόστιμα θαλασσινά, φρεσκότατα. 214.000 για το δικητήριο, 69.56 για το Ρεόκαστρο. Κρεατούμπα, ψισταριά και ψητά και μαγειρευτά πόντου 10 απέναντι από το ναό. Και εκεί θα κληρώσουμε τραπέζι για 4 άτομα Κυριακή μεσημέρι πριν το γήπεδο, να πάρετε 3 φίλους σας, 3 παουξάκια ακόμα και να πάτε να φάτε, να γουστάρετε. Και βέβαια Νικολαίδης Αγροπλαστεία, το νούμερο 1 παγωτό στην πόλη, και τουρτάρες και κεράσματα και φοβερό σπιτικό ψωμί και τσουρέκι και τσουρέκια και τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Εσύ πόσα χρόνια θα ζεις, εσύ, κοπελιά, εσένα λέω, πόσα χρόνια θα ζεις. Άκουγες τώρα που έρχομαι. Για την ομάδα έλεγα τώρα. Καλό στο κορίτσι. Καλό στο παιδί. Ελάτε μέσα, αδερφέ μου. Καλό στη Στουτγκάρδη. Αλλάξτε. Εδώ δίπλα να κάνουμε μαζί τη δεύτερη ώρα. Αλλάξτε. Εδώ είμαστε. Τι. Οχ, φίλε, κάτσε να δω. Γλυκάκι. Όχι ρε φίλε. Θα εγώ τέτοια δεν τρώω, αλλά θα κάνω, για να μην σας προσβάλλω δηλαδή, θα κάνω μια εξαίρεση να πούμε. Θες να κάτσεις και εσύ από εκεί για να σας βλέπω και τους δύο, να μην κάνω κεφάλι πινκ-πονκ, τένις. Πάμε από εκεί, εδώ είμαστε. Έχω Γιάννη από Στουτγκάρδη στο στούντιο. Αγόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα, έχω Χρύσα Άντσου. Καλώς το κορίτσι. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε, γιατί έχουμε και καλή παρέα. Γεια σου ρε δασκαλάκι, με τα μερακλίδικά σου. Εντάξει, να το βάλω αυτό εκεί. Περίμενε. Λάτς. Αυτά, έλεγα για την ομάδα, εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο. Έλεγα, Χρήσα εσύ που το τραβάς το Λούκι, χθες, τι, πες. Τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Αντέχω. Τι αντέχεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Είπαμε, εκεί είμαστε για να περνάμε ωραία, για να διασκεδάζουμε, να γράφουμε την άποψή μας, να διαφωνούμε. Εδώ τώρα η κατάσταση εχθές, βέβαια, ψάχνεις να βρεις. Είναι δικαιολογημένος ο κόσμος. 100%. 100%. Σε προκαλεί ο άλλος σε τέτοια ακραία μορφή για να βγάλεις αυτά. Αλλά αν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, θα μας κλείσουν. Θα φάμε μηνύσεις, θα φάμε αγωγές. Χθες η κατάσταση ξέφυγε. Πρώτη φορά αυτό το κορίτσι που είναι ο Ιώβ, που είναι η επιτομή της επιμονής,
και της υπομονής μου είπε «Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω». Και μπήκα και είδα αυτά που είχαν γραφτεί και που είχαν σβηστεί, παιδιά, η κατάσταση ξέφυγε. Και είναι μέσα και άνθρωποι που εκ του πονηρού μπαίνουν να βάλουν φυτίλι στον κόσμο. Τα λέω καλά? Ναι. Προσλαμβάνομαι. Λοιπόν, ζουμουσού. Πες αυτό που θες. Πες και εσύ, Γιάννη, έλα εδώ, αγόρι μου. Στείλε χαιρετίσματα. Πού θες να στείλεις? Χωρίς κόρονα από τα λύκα, αλλά δεν βαριέσαι. Έχω μια... καλύτερη κόρονα από αυτήν δεν έχω. Δεν υπάρχει. Τέσσερις έκαψα. Τέσσερις έκαψες. Όχι, ρε φίλε. Σημαδιακό. Άλλοι καίνε καρδιές, άλλοι κόρνες. Τέσσερις, έτσι δηλαδή. Τέσσερις, εκεί. Φωτιά. Εκεί κάθεται το μυαλό σου. Δεν είναι κακό σκορ. Καθόλου. Δηλαδή θα μας δυσαρεστήσει? Όχι. Λέω εγώ. Δεν μίλησα για ποιον αγώνα, είπα. Γι' αυτό είναι ένα μηδέν. Μετά από τέσσερα χρόνια. Ναι. Έτσι την τέταρτη αγωνιστική. Μάλιστα. Λογικό δεν είναι να φάνε τέσσερα. Λογικό. Πάμε ταπεινά, όχι ψηλωμένοι, όχι αλαζόνες, σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτοί στην Τούμπα μεταφιέζονται. Μεταφιέζονται κανονικά, ναι. Θαλάσσονται, γίνονται. Κάτι γίνεται με αυτούς, δεν ξέρω. Τρελαίνονται, ρε παιδί μου. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό. Και εγώ αν ήμουν αυτοί, έτσι θα ερχόμουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Θέλουν εμάς, ρε παιδί μου. Δεν τι κάνουν, θέλουν εμάς, θέλουν να μας κερδίσουν. Ελάτε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, υπάρχει Νταλκάς. Νταλκάς, βεβαίως. Πολύ ωραία λέξη. Νταλκάς. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Τέσσερις. Να το. Δεν μπορούσα να είναι πέντε γραμμές. Αν είναι τρεις. Τέσσερις λέω, όχι τέσσερις γραμμές λέει ο δασκαλάκι, τέσσερις. Πάμε, καλημέρα σας. Είπαμε, κληρώνουμε καταπληκτικό ηχοσύστημα σήμερα. Ένα φανταστικό ηχοσύστημα, 170 ευρώ. Το οποίο είναι σαν ένα, είναι λεπτό, σαν ένα μικρό βιβλίο είναι. 20 βατ και έχει 170 ευρώ. Και πάνω και bluetooth λέει και FM και CD και NFC. NFC, τι είναι το NFC ρε παιδιά? Με ένα άγγιγμα λέει. Είναι σαν ένα μικρό καλοριφεράκι, παιδιά. Είναι καταπληκτικό το μαραφέτη. Για πες, μαέστρο, καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Σαλτάς Μουσάκια. Και συγγνώμη που περίμενες. Καλώς το Θουβού! Χαιρετώ και τα παιδιά εκεί και τον Γιάννη. Εκλεκτή παρέα. Γεια σου, Γιώργο. Εκλεκτή. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί που καίνε και μυαλάκωστοι, να ξέρεις. Καλά, αυτό έχει καεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι... Μην ξεχνάμε τα βασικά, τα αυτονόητα. Αυτό λοιπόν έχει καεί πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θα πω δύο πράγματα γιατί βιάζομαι λίγο. Βεβαίως. Για το μάτς που έρχεται, εμένα δεν με νοιάζει να παίξω μπάλα αυτό το παιχνίδι. Θέλω να νικήσω και με ένα 0 δεν με νοιάζει παραπάνω. Απλά δεν θέλω να σπάσω το αίτητο τώρα. Ναι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, για τον ευστραφή κύριο, τον Εγκαρσίος, πώς τον είχε πει, Εγκαρσίος εκτενή. Λοιπόν, βγήκε και είπε, πού είναι ο κύριος Αγγελέας, αυτό δεν είναι... παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Δυσφήμιση του ποδοσφαίρου να βγαίνει ο, ας πούμε, ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας με 45 τίτλους και να λέει ότι το πρωτάθλημα ήταν στημένο και μας το δώσανε. 45 τίτλους μέσα βάζεις και στάρα Ελλάς, μη σε Ελλάς, μη σπούτια, μη σε γάμπα και τέτοια. Αυτά που λένε, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Δεν είναι δυσφήμιση του πρωταθλήματος αυτό. Γεια σου, κύριε Αγγελέα. Με την κόρη την ωραία. Με την Τζέννη. Ας ξέρω τι λέω. Λοιπόν. Κάτσε, περίμενε. Δεν αφήνουμε να πεις τίποτα κάτω. Περίμενε. Είχες γνωρίσει κάποια κόρη εισαγγελέα όμορφη? Άσε με τώρα. Λοιπόν. Οι δικηγορίνες είναι μία εκπομπή μόνες τους. Μόνες, μια κατηγορία. Θεωρώ ότι υπάρχει κάπου ένας αόρατος που τις περνάει casting τις δικηγορίνες. Κάτι γίνεται, ναι. Λοιπόν, κάτι. Κωστή, επίσης, μπορεί να δεις 100 γυναίκες στη σειρά και να σου πούμε, διάλεξε ποιες είναι οι δικηγορίνες. Άνετα λες, εσύ. Έξω. Εσείς οι τέσσερις. Βγείτε. Είναι σοβαρότητα στο βλέμμα, λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι το μαζεμένο μαλλί και το γυαλί να αναμούσχουρι. Δεν ξέρω αν είναι το ταγέρ με το σχίσμο. Που δεν επιτρέπει κάτι μεγάλο γίνεται. Διασκελισμό. Δεν ξέρω τι κάτι είναι. Κάτι γίνεται. Βγάζω λοιπόν το μολύβι από πίσω και εκτινάζω το μαλλί. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά οι δικηγορίνες είναι κάτι μια... απροσδιόριστο είναι, αλλά υπάρχει κάτι. Υπάρχει λέξη, λοιπόν, δυσύλλαβη, αλλά δεν θέλουμε να την πούμε. Μια ανάγνωση δεύτερη λίγο σε αυτά που είπε ο κ. Βαγγέλης. Ναι. Είναι ότι... Μοζέλ. Ναι, ότι... Ναι. Ας πούμε, αν καταλαβαίνω καλά αυτά που λέει,
ότι ο Τσίπρας μας έδωσε το πρωτάθλημα και ότι ο Ολυμπιακός στήθηκε και ήταν το τσιράκι μας. Στήθηκε. Ναι, αφού μας έδωσαν το πρωτάθλημα και έχασε δύο φορές. Ω, αλλά στον εσύ αυτό είπε, ότι ναι, ή ότι ο Ιβάν ήταν πιο δυνατός από μένα. Παραδοχή... Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός στήθηκε, ας πούμε. Κάθισε να χάσει. Αυτό είπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό θα το ψάξουμε. Το Ολυμπιακό στήθηκε σαν εικόνα, ρε παιδί μου, και επειδή ψάξαμε είναι... πολύ με το 4. Αυτό είναι αυτόματο συνειρμός. Συνειρμός, λοιπόν, αυτά ένα, με... Ένα... μου δημιουργεί μια εσωτερική ένα μπουμπούλα, ένα βαβάο, ένα... Λοιπόν, άκου και ένα νεφιτάκι καμένο, τακ τακ. Ο Σίπης και ο Μανολιός αγαπητοί μου το Πέλαγος. Και έρχεται ένας τουρίστας. Τους λέει, do you speak English? Λέει ο Μανολιός, παρλεύω φρανσέ? Λέει, παρλάρε, λέει, Ιταλιάνο. Σπρέχει την Deutsch, πώς το λέει, ξέρω εγώ. Σπρέχει την Deutsch, ναι. Λέει, παρλα Ισπάνια. Φεύγει απογοητευμένος ο τουρίστας. Λέει ο Μανολιός, ο Σίφης του Μανολιό. Μανολιό, λέει. Πρέπει να κατέχουμε κι εμείς μια ξινή γλώσσα. Λέει, γιατί πάει να κατέχουμε. Λέει, αν μπορούσε να νοούμαστε. Άρα, λέει, αυτός ήξερε πέντε, λέει, και δεν ήξερε. Δεν κατάφερα συνήθει. Γεια! Φιλιά! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι! Ναι! Πάρα πολύ σημαντική η παρατήρηση. Θα τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας! Μήπως γνωρίζετε πού γυρίσαμε τώρα? Γνωρίζουμε και που μένεις, γνωρίζουμε και που δουλεύεις. Όλα τα γνωρίζουμε. Εσύ είμαι κουφάλα! Δέντρου ειδοντιού! Δέντρου ειδοντιού! Γέλα και εσύ Χρήστα από δίπλα, γέλα κυρία μου! Ξέρουμε που μένεις, Σουκνίδα. Που δουλεύεις, ποιος είσαι. Όλα τα ξέρουν αυτοί. Όλα φίλε, όλα. Τίποτα κρυπτών, τίποτα. Δεν πειράζει όμως. Χρήστα, δεν περίμενα πως θέλω να γελάσεις βάρος μου. Από τον άλλο, ναι. Και εσύ, Χρήστα, και εσύ. Το δικό μου γέλιο ήταν, μην... Και απλά κάνω της Χρήστας. Για να την ενοχοποιήσω. Για πάμε, έλα, σε ακούμε. Για πες. Περίμενε. Λοιπόν, μη γνωρίζετε. Άστο. Πες το με την κανονική φωνή σήμερα. Άστο, γάμ, τύπησε το. Τον πιπίσαμε και ψώπησε. Μήπως γνωρίζετε. Μίλαμε την κανονική. Γυρίσαμε. Πες με την κανονική φωνή, άστο σήμερα το από αυτό. Γυρίσαμε στην καθημερινότητα, Κωστή. Στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα. Τι έγινε, ο Καραμπαπάς, ο άλλος από εκεί δίπλα του να είναι και να του λέει τι να πει, να μην τον αφήνει να μιλήσει, να μην τον αφήνει τίποτα, ο οικονόμου να βγαίνει. Οι κακεντρεχείς είπαν ότι ο Καρυπίδης λέει κάθισε δίπλα στον Καραπαπά. Παιδιά, κάθισαν με αλφαβητική σειρά τα παιδιά, μην ρίχνετε λάσπη. Έτσι, δίπλα μπορεί να ήταν ο Βασίλης Καράς να πούμε, ξέρω εγώ να ήταν η Ραφαέλα Καρά. Ό,τι υπήρχε σε καρ, έπρεπε να μας το πεις καθώς. Αλφαβητικά. Θα μπορούσε να είναι ο Καραγκούνης δίπλα, ξέρω εγώ. Να μπορούσε να είναι το Ακάρ, ο Μακουίν. Από καρ, ό,τι υπήρχε σε καρ. Γι' αυτό καθίσαν δίπλα τα παιδιά. Ο Καραπιάλης. Ο Καραπιάλης, βεβαίως. Ο Καραπιπερίμ, που είναι ο αδερφός μας. Ο Λουμουντρούκουμ και Καραπιπερίμ. Εκεί δίπλα είναι. Ό,τι υπήρχε σε κάρι. Σε καρικά. Και ο καθένας τώρα λέει για το Γαύρο, λέει ο οικονόμου. Δεν πειράζει. Ας είναι αυτή η κανονικότητα. Εμείς έχουμε τη δική μας κανονικότητα. Δεν προλαβαίναμε χθες να σβήνουμε τον εικόνό μου. Και μετά κολοτουμπίτσα. Έστεις. Έχουμε εμείς τη δική μας εικόνα. Κωστή, όλοι έτσι θα κάνουν. Κάτσε, περίμενε λίγο ακόμα. Ο άλλος επειδή δεν μιλάει νομίζει δεν έχει προετοιμαστεί για όλους αυτούς. Δεν πειράζει. Εννοείται ότι τα ξέρει όλα και τα περιμένει. Αλλά είπε κάτι πολύ ωραίο ο ιός. Δεν παλεύω με τον γουρούνι, δεν παλεύω. Λέγε πρώτον γιατί θα λερωθώ και δεύτερον γιατί γουστάρει κιόλας το γουρούνι που θα κυλιστούμε στη λάσπη. Οπότε. Έτσι ακριβώς είναι. Έγινε Μανόλο! Τέλος πάντων, περίμενε λίγο. Εγώ περιμένω. Οι τρεις που είναι δίπλα και περιμένουν είναι αυτό που πυρπολούνται. Εσένα από εκεί από τη Στουτγκάρδη που μου είπε θα έρθω, δεν θα έρθω και τελικά ήρθε. Είσαι κουπάλα. Δέντρου! Εσένα. Βάλε με συγκλήρωση, Κωστή, άμα είναι, βάλε και με ένα συγκλήρωση. Να το κάνω δώρο στο Γιάννη. Να, εκεί δίπλα. Δεν έχει κόρνα, θα έχει το. Έγινε! Φιλιά, Μανόλο. Να μου δίνετε και το όνομά σας, βάζω για την κλήρωση πέρα από το ηχοσύστημα για να σας βάλω στην κλήρωση για το τραπέζι για 4 άτομα στην Κρεατούμπα. Καλημέρα! Ναι! Ένα.
Κάτσε. Τίποτα, σήμερα τι καθυστερήσεις. Καλό στο παιδί! Γεια σου, Κολοπάμπου, Μανώλη, αν συνεχίσεις έτσι, θα βγάλουμε έναν παρατσούκλι μολόχα και όποτε βγαίνει θα σου παίρνει όλες τις δυνάμεις. One, two, four! Ήθελα να είμαι εκεί, να δω τη φάτσα των ξένων που πρωτοϋπόθηκε πρώτη φορά. Παράδειγμα, ο Τσούμπας είπε σε άριστα αγγλικά, why do we skip them on the three? What happened? Γιατί έχουμε μπάντα ροκ και είναι ροκ φόρ, να πούμε γι' αυτό. Για πες, Χρυσά. Η φίλη μας η Αναστασία, η Μητρούλη, που μας κάνει τα ωραία τα γλυκά και μας βοηθάει στην εκπομπή. Το Μανώλες Φρες. Ναι. Ναι, που μας έχει στο πάρτι για τα γλυκά και τούρτες και αυτά. Ναι, εντελώς τυχαία είδε τον Τσούμπα εχθές στο κέντρο. Ναι. Ήταν με την κοπέλα του. Λέω, καλά, δεν βγήκε μια φωτογραφία μαζί του. Με λέει, να, λέει ντράπηκα και αυτά. Και υποσχέθηκε γκολ, παιδιά. Ο Τσούμπα. Ναι, και νίκη. Τέλεια. Η εκπομπή έχει σοβαρότητα, έχει σκελετό, δεν παρεκκλίνει ούτε ένα σημείο. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά μία πορεία που δεν βγαίνουμε, καθόλου δεν βγαίνουμε από αυτή. Ναι. Κωστή. Για πες, ρε Χριστό. Παλιότερα υπήρχε ένα τραγούδι, ο κύριος Παύλος, ο κύριος Γιώργος Τερό και τα λοιπά, οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Για τον αγαπημένο μας συμπολίτη, έλεγε το Μαρία με τα κίτρινα. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Αυτό είναι. Τελικά πάντα αυτή η Μαρία, ρε παιδί μου, με τα κίτρινα πολύ επίκαιρη είναι και πάντα έχει μια αγάπη για τα κόκκινα, ρε παιδί μου. Είναι. Ταυτίζεται με αυτό το ερυθρόλευκο χρώμα. Και ειδικά άμα είναι από πεδοβούβαλους. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους λιώσουμε. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν δικαιολογείται καμία άλλη συμπεριφορά αγωνιστική. Και η Χρύσα πάνω εν τη ρήμη του λόγου είπε πριν ότι όταν μπαίνουν στην Τούμπα μεταμορφώνονται. Να ξέρεις, Χρύσα, είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων αυτοί να μεταμορφώνονται από αυτό που είναι σε πεταλούδες όταν μπαίνουν στην Τούμπα. Ναι, δεν ήθελα να το πω γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Χαίρομαι που συνεννοούμαστε, που άλλα λέμε και άλλα ξέρουμε και οι δύο τι εννοούμε. Πολύ σημαντική παράμενη. Επειδή εκτιμούμε την εκπομπή, δεν θέλουμε να τη δημιουργήσουμε πρόβλημα. Χαίρομαι που βοηθάτε. Μπράβο. Χαίρομαι. Έτσι. Φιλιά, έτσι. Γεια σου, καλό Χριστάρα. Πάμε, γεια σου, Χριστάρα. Πάμε, καλημέρα σας. Τελευταία πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο στράτο. Καλό στο φυσικοθεραπευτή μας. Τους φιλοξενούμενους στο στούντιο. Σε ακούνε εδώ. Ανταποδίδουν τα δέοντα. Να είναι καλά τα παιδιά. Λοιπόν, οι Αριανοί είναι σαν τα γκρέμλιν όταν θα τα είδες μετά τις 12. Όταν έρχονται στην Τούμπα. Το ίδιο, κάπως έτσι. Το ίδιο όμορφη. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κομμάτι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ο Τσουκνίδας όταν συναντιέστε έτσι μιλάει. Έτσι μιλάει. Συνέχεια. Είναι πλέον κουσούρι. Δεν αλλάζει. Αυτό είναι μόνο. Αφού το είδα τώρα σήμερα γέλασε, μίλησε, του λέω, μίλα, δεν είπα, μήπως γνωρίζετε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όταν κάθεσαι ας πούμε και μιλάτε, στις 10 φορές θα μιλήσει, τις 5 σίγουρα θα μιλήσει. Του ξεφεύγει. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, επίσης πριν τον Τσουκνίδα ο Παοξάκη και παιδί ευαίσθητο και πολύ... Δεν διαφωνώ, έτσι, απλά κάνω λίγο χαβαλέ. Εννοείται καλά. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι η τοποθέτηση του προηγούμενου πριν τον Τσουκνίδα ήταν όλα τα λεφτά. Συμφωνώ σε κάθε γράμμα το οποίο είπε. Επειδή δεν είπε κανένα. Ναι. Λοιπόν, ήταν ο αυτός που δεν μίλησε. Αν αυτό που λέμε γράμματα, ναι. Φίλε. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης, με το χθεσινό-προχθεσινό παραλήρημα που έκανε, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι θέλει να γυρίσει το ποδόσφαιρο στις εποχές, όχι επί παράγκας κόκαλη, επί δικιάς του. Όταν είχε φύγει ο Κόκαλης και ήρθε ο Μαρινάκης, είχα έναν ο οποίος είναι πολύ χωμένος μέσα στον Ολυμπιακό και μου είχε πει «Κόκαλη θα λέτε και θα κλαίτε». Και τελικά είχε δίκιο και το κατάλαβα 4-5 χρόνια μετά. Φαντάσου. Όπου, μέχρι και τα σημαίακια γράφαν Ολυμπιακός επάνω. Ναι. Δεν έχει σημασία σε ποιο γήπεδο έπαιζες. Έχει πολλούς γαύρους που δεν τον γουστάνουν το Μαρινάκη, θέλω να σου πω. Και το γεγονός ότι έδιωξε και τον Κόκαλη φίλε από το Καραϊσκάκι, εντάξει, δείχνει το ότι... Όχι, το χαρακτήρα. Μεταξύ τους αυτοί σκοτωνόντουσαν στα πρωτοσέλιδα και στα site. Τι μου λες τώρα. Μεταξύ τους. Εντάξει, Κώστα. Και θα συνεχίσει αυτή η διαμάχη. Ήταν και πολιτική. Τι να κάνουμε. Ήταν και
και πολλά πράγματα κάνουμε είναι στη μέσα. Εμείς δεν έχουμε σαβίδικο, εμείς δεν έχουμε μαρινάκι να χρωστάσουμε 45 εκατομμύρια ευρώ το Καραϊσκάκι στις τράπεζες. Έχουμε σαβίδι, ρε φίλε, που πληρώνει μέχρι κεραία. Ούτε υπόδικο. Ούτε υπόδικο. Καλά, αυτό με το υπόδικο δεν θα κάτσω να το σχολιάσω. Είναι δεν είναι, νομίζω είναι το ένα και το αυτό. Εγώ πάντως άμα είχα οποιοδήποτε μπλέξιμο με τη δικαιοσύνη, πολύ αμφιβάλλω αν θα μου δίνανε διαβατήριο να πάω στο εξωτερικό. Πάρα πολύ. Φιλιά, ακόμα, και, γεια να, σου ακόμα και να το χρειαζόμουν, έτσι. Γεια σου Στράτο, να λοιπόν, σε καλά. Την καλημέρα, μου, νίκη την Κυριακή. Μόνο. Πάμε διάλειμμα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750, κλαίει και η μάνα του Τρίμχολτ με τα φαγητά. Κλιμάρτ 917-46, φοβερός ο Κιωσές έρχεται, περνάει το μαραφέτη, ζυχάζεται και ψήξει και θέρμανση. Και βέβαια τέντα χόμοι οι τεντάρχες μας, 35 χρόνια μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίτης, οικογένεια γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Την τέντα, την αντινεμική ζελατίνα, την πέργολα, κάθεσαι, τη βλέπεις και απολαμβάνεις. Και μην ξεχνάτε, για λίγες παραστάσεις ακόμα, στο αμφιθέατρο Βεργίνα, στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Θεοφάνους με σπουδαίες επιτυχίες και για τον Τερζή και για τον Ρέμο, για τον Βέρτη, για την Ατάσα, για την Αλεξίου, για πολλούς. 21, 27 και 28. Άλλες τρεις παραστάσεις στο 2310-491-291, στο ticketservice.gr και στο public εισιτήρια για μια φοβερή παράσταση που χάλασε τον κόσμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Θεοφάνους στο αμφιθέατρο Βεργίνα, που έχουμε ζήσει τεράστιες στιγμές με τον ΠΑΟΚ στα μάτια γιγαντοθόνη. Επιστρέφουμε! Μόνο ποιότητα και εκεί που έχω δύο εκλεκτά στελέχη έρχεται και ένα τρίτο. Κολομπάμπου, εχώρα! Έλα! Πες ένα γεια ή άλλες γερμανικές λέξεις. Γεια, γιαβόλ. Νάιν, ηλέβεν. Τεν, ό,τι θέλετε άλλο. Αγόρι μου, πες χαιρετίσματα. Πες αυτό που θες, πες κάτι για το ΠΑΟΚ TV, πες για την ΠΑΟΚΑΡΑ, για την Κυριακή, για το ΜΑΤΣ, ό,τι θες. Τίποτα. Το στήμο θέλει όλοι. Βλέπουμε τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε γελίους, έχουμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι τον ΠΑΟΚ τον πολεμάνε με κάθε τρόπο. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο, να ενωθούμε. Αντίσταση. Και να τους κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε εδώ και 90. Τρία χρόνια πάμε για 94. Που το κάνουμε εμείς, που το κάνανε οι πατεράδες μας, που το κάνανε οι παππούδες μας. Το αγκάθι στο μάτι τους είμαστε. Το αγκάθι στο μάτι. Ευχαριστούμε πολύ για την αφύπνιση. Για τη μεγάλη διαφήμιση του ΠΑΟΚ TV. Τον κύριο Μαρινάκη, τον ευχαριστούμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και του ευχόμαστε καλές δουλειές. Να μην χάνει πράγματά του. Είναι πολύ σημαντικό. Να μην τα χάνει τα πράγματα. Κρίμα. Τα πλοία του θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνοδεύονται, να μην είναι κανονικά. Η πλειονότητα των οπαδών του. Και λίγο κάτι να κάνει, παιδιά, με την αναπνοή του, γιατί μιλάει και λαχανιάζει. Είναι επειδή θέλει να τα πει όλα γρήγορα. Είναι σαν να πει. Σε λάχανα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Πες τώρα τι θα πεις εσύ για το ΠΑΟΚ TV. Λοιπόν, να πούμε για το ΠΑΟΚ TV. Αυτή τη στιγμή στηρίζουμε όλοι μας, με ψυχή μας και την καρδιά μας, το ΠΑΟΚ TV, παιδιά, γιατί είναι το πιο δυνατό, το πιο ισχυρό όπλο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό. Άμεση η δική μας, χωρίς να μπλέκονται, μεσάζοντες, αυτά, δεν μπορούν αυτό. Είναι η δική μας άμεση απάντηση. Yeah. Αυτά τα 7 ευρώ το μήνα, είναι 7 ευρώ το μήνα, παιδιά. 7 ευρώ το μήνα. Στηρίζουμε τα όπλα του ΠΑΟΚ. Στηρίζουμε το ΠΑΟΚ TV, γιατί παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν δέχεται πόλεμο, δέχεται αρμαγεδόν. Αυτό. Αυτό και μόνο. Αυτό. Βάλτε αυτό. Το κάθε κάθε μέρα θα το λέμε. Θα σας κουράσουμε αυτό, να ξέρετε. Θα σας κουράσω. Έχει απόλυτο δίκιο η Χρυσά. Πάμε στις 4 γραμμές. Πάλι 4 γραμμές. Γύρω-γύρω έρχομαστε. Να ξέρεις. Ναι, καλημέρα. Έλα, ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς την τιμημένη Βαλανιδωράκη. Τα φιλιά μου. Για πανέλαβε λίγο τους καλεσμένους. Έχω εδώ τη Χρύσα Άντσου. Κολόνα, ναι. Στήριγμα, αδερφή μου. Τη το έχω πει και κατευθείαν. Εγώ αδερφή δεν έχω. Έχει βέβαια πολλές αδερφές εκεί πέρα έξω. Αλλά εμένα αυτή είναι η αδερφή μου. Λοιπόν, έχω μέσα Γιάννη από Στουτγκάρδη. Νταλίκα. Έχω Κολομπάμπου, εχώρα που μπήκε και βγήκε, γιατί μέσα δεν χωράμε. Είμαστε σαν την Αθηναϊκή Κομπανία. Άμα του δώσω ένα μπαγλαμαδάκι, θα παίξουμε ρεμπέτικα. Και ακούμε εσένα από την τιμημένη Βαλανιδωράκη. Την ασπρόμαυρη Βαλανιδωράκη. Κέρδισε 4-0 προχθές, πότε. Κέρδισε, είδα η ομάδα σου. Τον Άρη Μαργαριτίου. Τον ισοπεδώσαμε. Του Μαργαρίτη ομάδα είναι αυτή, δηλαδή με νοιάζει. Άρης Μαργαρίτη λέγεται η ομάδα. Άρης Μαργαριτίου, ανήκει στον ομό Θεσπρωτείας. Εμείς ανήκουμε στην. Ήταν φιλικό το παιχνίδι, βέβαια, στην Πρέβεζα. Οπότε. Ποτέ δεν είναι φιλικό ένα μάτς με τον Άρη. Στα φιλικά. Είδες πώς τα κατάφερε η Φορτούνα. Η Φορτούνα. Για πες αγόρι μου. Θέλω να στείλω
τους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο τον Κολομπάμπου και σε όλους δηλαδή, και ειδικά στη Χρύσα, η οποία κάνει πραγματικό αγώνα μέσω του αθλητήριου. Θέλω όμως να πω σύντομα και όπως ξέρεις για την κατάσταση που επικρατεί γενικά στην κοινωνία. Ο Σκάι και ο οικονόμου είναι υπάλληλοι του Μαρινάκη μαζί με τον Αλαφούζο, γιατί ο Αλαφούζο δεν μπορεί να στηριχτεί διαφορετικά. Τώρα για τον φίλο μου τον Μαρινάκη. Φίλος μου εντός εισαγωγικών, έτσι, όχι φίλος μου, μπας περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, ο Μαρινάκης... Φίλης, προχώρα, προχώρα. Λοιπόν, το Μαρινάκη τον έχει πιάσει πανικός. Λοιπόν, αν χάσει και τρίτη χρονιά το πρωτάθλημα, ο άνθρωπος δεν ξέρει ακριβώς τι θα πρόκειται να ακολουθήσει. Τώρα θέλω να πω και κάτι για τους βουλευτές, τους παοξίδες όπου ανήκουν στη Βόρεια Ελλάδα. Ρε παιδιά, για σοβαρευτείτε λίγο εκεί. Δεν μπορεί να επέμβετε, να κάνετε μια παρέμβαση στην αθλητική δικαιοσύνη, στους αγγελείς, με αυτά που δηλώνει. Αυτά τα που δήλωσε περί Πρεσπών και αυτά σηκώνουν εθνικό διχασμό. Ντροπή και μόνο ντροπή. Λοιπόν, τώρα, όσο για το πρωτάθλημα Πρεσπών, κύριε Μαρινάκη, σου το απέδειξα δύο φορές επέρσι, σε γλέντισα. Πρώτα στο Καραϊσκάκι, μετά στην Τούμπα. Έτσι. Σε γλέντισα εδώ. Σε γλέντισα. Σε γλέντισα δύο φορές. Εδώ ήταν για έξι γκολ αυτή. Άκουμε Κωστή, για να αποφύγεις και το τρίτο το Κάζο, προτίμησες να αποκλειστείς. Τρόμαξαν όμως, έλεγες το τρίτο το... αλλά... Γνώμα, θα βρίσκες τον μπαμπά σου, θα βρίσκες όπως το βρήκαν οι χάρτινοι. Λοιπόν, τώρα κλείνω με τον συμπολίτη μας, δεν θέλω να αναφέρω καν το όνομά τους, με τον συμπολίτη μας. Παιδιά, προσέξτε, για τους δικούς μας είναι αυτό. Την προβοκάτσια, με φοβίζουν μόνο αυτό το πράγμα. Όσο για την ομάδα, αυτή είναι αυτή, αυτό τους ανήκει. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε πάντα... Γεια σου, Κούδα! Γεια σου, ρε Βασίλη! Πάμε παρακάτ, καλημέρα σας. Θυμίζουμε, Ελλάσσο το σέρβις 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Η οικογένεια Χατζόπουλου έχει κάνει Dream Team πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. 47-43-12. Τηλεφωνείτε, λέει ο τρελός, λέει ότι είσαι κορυφαίο συνεργείο. Κλείνετε μικρό σέρβις, μεγάλο, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, τα πάντα. Και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Καλημέρα σας! Ναι. Γεια χαρά. Καλώς το παιδί! Σταύρακα Τσαμπουκοζάνη. Γεια σου, ρε Σταύρακα! Πού είσαι, μορφή! Χαίρε. Να σου πω τι μου έκανε. Και την άλλη φορά έτσι πήρα, τελειώσαν οι μεταλλικές και έπεσε η γραμμή. Τελειώσαν οι μεταλλικές! Ναι, από την κάρτα και πέσε η γραμμή. Τελείωσα. Περίμενα και έκλεισε. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Λοιπόν. Μάλιστα. Τα κέρματα πάλι, δηλαδή. Πάλι περιμένω πως είναι ο τέλος πάντων. Θα με δεις να μιλήσω όμως. Δεν μιλάω καθόλου. Σ' ακούω και σε λοιπόν, βλέπω στα μάτια. Άκου να δεις τώρα. Με τις Φιλιππίνες. Γιατί σου είπα, εγώ δεν το σου λέω το όνομά του. Οι Φιλιππινέζες, βεβαίως. Λοιπόν. Βγαίνουν και σε φιλικαρτίες. Βγήκε για να κάνει δήλωση γιατί δεν καταλάβατε οι πολλοί παουξίδες. Γιατί είμαστε πρώτα σε όλοι, μας έχουν τέτοια ζήλια. Που θα προσπαθούν με κάθε οποιοδήποτε τρόπο να μας βάλουν, δεν πρόκειται να μας διχάσουν ποτέ. Λοιπόν, θα σου πω τα παραδείγματα για να καταλάβεις. Είμαστε η πρώτη ομάδα, δηλαδή, γιατί είμαστε η πρώτη ομάδα που έφερε ο Βραζιλιάνο παίχτη. Είμαστε η πρώτη ομάδα που τους πέταξε 6 γκολ παγκοσμίως. Σέρες. Που δεν το χωνεύουνε, ο Μπίρντουνια να παίξει. Σέρες, μέσα στη βροχή, μέσα στη λάσπη, στις Σέρες, ναι. Μπράβο, στις Σέρες. Μετά βγήκε η Γιουβέντους, τους πέταξε 7 γκολ, που δεν μέτρησε εκείνο, αλλά μετράει η πίκρα αυτή του ΠΑΟ. Τις παουκάρες που φέρνουν. Μετά καπάκι από αυτό είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που τους πούλησε παίχτη και προπονητή. Και δεν το χωνεύουν αυτό. Πήραν 40 πρωταθλήματα, εμείς πήραμε 3 που σημαίνει ένα ίσο 15 δικά τους. Οπότε τα πατσιζούμε γιατί το ένα είναι καθαρό, τα 15 τα δικά τους αν είναι ένα καθαρό. Που δεν πάνε να το χωνέψουν πάλι. Δεν μπορούν να χωνέψουν και ένα πουλί που πετάει από πάνω και θα το βλέπουν μια ζωή. Το δικό μας το πουλί είναι αυτό, να ξέρεις. Αυτό είναι πουλάκι μου. Με τα δυο κεφάλια. Αυτή το σήμα που έχουν είναι κάτι ψωφίμια μέσα στην έρμο που το βλέπουν το σήμα τους και λέει μα το βλέπουν οι Σέρβες εκεί. Ωραία πρόμαυρα. Γυαλίζει ο τόπος. Ακούς. Ακούω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Τα ρουφάω να πούμε με καλαμάκι με πουλί. Αυτοί τώρα προσπαθούν να τους δώσω να καταλάβουν παουκάρες πριν τα 30 χρόνια που είστε μικροί να ακούτε. Από τον ΠΑΟΚ περάσαν οι περισσότεροι πρόεδροι παγκοσμίως. Δεν πήγε ούτε ένας φυλακή. Αυτοί πήραν 40 πρωταθλήματα. Έχουν ειδική πτέρυγα, ρε. Έχουν ειδική πτέρυγα. Έχουν βάλει από τους πρώτους βάλει φυλακή. Και στη Μονόπολη που παίζουν συνέχεια στη φυλακή μπαίνουν, στη γωνία. Αυτοί δεν έχουν οι Φιλιππινέζες. Δεν κλείσανε τον άλλο χοντρό φυλακή. Δεν κλείσανε τον άλλο. Και αυτός για φυλακή είναι. Ο χοντρός. Τώρα βγαίνει. Αυτός δεν μπορεί να μπει φυλακή, φίλε. Δεν υπάρχει τέτοια πόρτα, δεν χωράει. Φρακάρει την πόρτα και τον βγάζουν έξω. Του λένε δεν χωράει. Δεν χωράει. Αυτός με αυτά που λέει προσπαθεί να κάνει εμάς. Εμείς δεν παρασυρώμαστε από αυτούς.
Η Παοκάρα είναι Παοκάρα, το χρώμα που έχει. Φαντάζομαι να δεις ένα σκυλί κόκκινο έξω, τι θα πεις. Τι κοιτάκια είναι, δεν θα πεις. Έγινε Σταύρακα! Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Πάμε παρακάτω! Λαγκαδά, τώρα αυτό το χάλι γίνεται και τόσο τέτοια. Γίνεται. Καλημέρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένα χάλι αυτό. Καλημέρα σα, καλημέρα σα, κύριε Κουτσέλη. Καλό το γαϊδουράγκαθο! Καλό το μαύρο! Να λίγο κάτι στην κοπέλα για το χάλι μα το μαύρο σαν χώρα και σαν πόλη. Ωραία, κοπέλα. Ναι, βεβαίως. Σε καταλαβαίνω, ρε Μπίμπι, που αμέσως λιγώνεσαι, που αλλάζει ύφο. Αν ήταν κανένα παπάρικα μου στα καλή, το μαύρο το χάλι. Ενώ τώρα το χάλι, κυρία μου, το χάλι. Βάζει λίγο, έχει μελώσει, ακούω. Έλα, πάμε, σ' ακούμε, έλα Παυλάρα, έλα Μερακλή. Η αλήθεια είναι. Πρώτον και κύριον, μία ερώτηση θέλω να κάνω προς όλους. Ναι. Ρε κουφάλες, εσείς που πέφτετε από τα σύννεφα, πώς βρίσκετε τρόπο και ανεβαίνετε εκεί πάνω. Έχει δείχτη. Τραμπολίνο, υπάρχει τραμπολίνο. Αγόρι μου, φιλιά στην μπλε φιλή, σε όλους που πάνω στο τιμόνι 533, Καραγιάννης, Λάμπρος, όλοι η παρέα, όλα τα ζουμουσάκια που είναι πάνω στα τιμόνια. Να πάμε λίγο και στο σοβαρό και θα χρησιμοποιήσω λίγο ξύλινη γλώσσα. Ναι. Γιατί εκπλήσεστε ρε παιδιά με όλα αυτά που γίνονται, από αυτούς εκεί χάμω. Δεν νομίζω ότι εκπλήσετε κανένας. Δεν περιμέναμε. Δεν είχανε κανέναν απολύτως ενδιασμό να ξεπουλήσουνε Μικρά Ασία, Πόντο, Κωνσταντινούπολη, γιατί άμα θα γινόταν η Μεγάλη Ελλάδα τότε, γιατί υπήρχαν πολλές ανακατατάξεις με σύνορα και με τέτοια, εάν γινόταν τότε η Μεγάλη Ελλάδα, πρωτεύουσα θα ήταν η πόλη και δεν θα ήταν η Αθήνα. Για να κρατήσουνε την Αθήνα με το μικρή πλην έντιμος Ελλάς, λες και η υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε άνετοι. Ανέντιμοι, λες και είμαστε ανέντιμοι. Ανέντιμοι για αυτούς, έτσι. Μας λένε αυτοί με εμάς. Με το μικρή πλην έντιμο και επειδή έχεις και ρίζες από Πελοπόννησο, ξέρεις τι γίνεται. Πώς δεν ξέρω. Έχει χάμω. Πώς δεν ξέρω. Υπό. Α, μπράβο. Πώς δεν ξέρω. Που παρεπιπτόντως, δεν τολμήσανε να πουλήσουνε, να ξεπουλήσουνε. Τίποτα, ρε. Τέτοιο, για να κάνουν. Από αυτούς περιμένετε. Οι Πελοποννήσιοι, καταρχήν, με τους Αθηναίους είναι σε μια μόνιμη διαμάχη. Το πιο πολύ σε γουστάρει, πιο πολύ με γουστάρει εμένα που έρχομαι νίκα παγιώτα με την πινακιδούλα μου, να πούμε, και κατεβαίνω με τη φανέλα ΠΑΟΚ Μηχανιώνα, ποιο έρχεται να μαγκαλιάσει, ο Αργολιδέας, ο Καλαματιανός, ο Πατρινός, παρά με τον Αθηναίο, να πούμε. Πρόσεξε, έχει πάρα πολλούς γάβρους βέβαια στην Πελοπόννησο, πάρα πολλούς. Και από τους καλούς, αν υπάρχουν, και από τους άλλους. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Ναύπηγιο. Φυσικά. Και μετά, η Αθήνα. Η Αθήνα. Έλα, σε ακούω, λοιπόν. Σε ακούω, ναι. Τίποτα εγώ, τίποτα εγώ. Η απάντηση μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Θέλω έτσι, να ξεμπουκώσει η ομάδα σου. Θέλω αυτό που θέλεις. Γιατί πολλή γλώσσα βγάλανε. Θέλω το ίδιο που θες. Πολλή γλώσσα βγάλανε. Ταπεινά, εμείς τη δουλειά μας. Καμία αλαζονία, Παύλε. Δεν είπα εγώ ούτε αλαζονία. Όχι, δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για σένα. Λέω, εμείς, κανένα ψήλωμα, καμιά χαλαρότα. Μπαίνω, μαχαίρι στο στόμα. Είναι στην πόρτα. Αν ήταν ο Τσαρπανάς, θα σπαγε τις κανάτες και θα τους έδινε ένα μαχαίρι. Άνοιξε το ματάκι, χράκ, πάρε ένα μαχαίρι. Και φτύστο πριν τη σέντρα. Με το μαχαίρι στο στόμα. Και θα πάνε περίπατο. Και τα 4-4-2 και τα 4-4-1-1 δεν με ενδιαφέρει. Αν θα παίξει ο Λιμιός, αν θα παίξει ο Πασχαλάκης, αν θα παίξει ο Πέλκα, δεν με νοιάζει τίποτα. 11 πολεμιστές. Τέλος. Ένα σύστημα πρέπει να παίξουν. Το θα σου πάρω τα σπλάχνα. Έτσι. Έτσι. Φιλιά! Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Δύο γραμμές σύντομα γιατί έχουμε δύο κληρώσεις. Καλημέρα! Ναι! Ναι! Έλα! Καλό στον Άμπαλο! Καλημέρα! Καλό στον φίλο μου τον Άμπαλο! Ζουμουσού, παιδιά, ζουμουσού, αδερφέ! Εδώ είναι όλοι. Τα έχουν πει όλα οι προηγούμενοι. Το μόνο που εγώ έχω να προσθέσω, παιδιά, μακριά η πολιτική μας. Από την εκπαίδευσή μας, από τα σχολεία μας. Από την εκκλησία μας. Από το κάθε τι στη ζωή μας που δεν χωράει η πολιτική, ρε παιδιά. Απλά τα πράγματα. Ακριβώς.
Τα έχουν πει όλα, φόρτα Παοκάρα, δεν μασάμε, ένας αγώνας είναι και εντάξει, χαλαρός είμαστε. Εγώ προσωπικά ούτε κρύο με κάνει, ούτε και να με κουλατρίζουμε μετά. Γεια σας. Αλλά απλά δεν θέλω να χάσω το αιτήτητο, όπως το πάνε να πούμε από τώρα, ειδικά από τον Άρη να πούμε. Καλύτερα να το χάσω από την Παναχαϊκή. Φιλιά, την οποία τη λέμε και σε κουβέντα μας. Φιλιά, πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Εγώ κλείνω. Εσύ κλείνεις, εσύ είσαι φίλε. Να χαιρετήσω την ωραία σου παρέα. Γεια σου ρε Θοδωρή. Να χαιρετήσω την εκλεκτή σου παρέα. Ανδρούτσος. Γεια σου Θοδωρή. Γεια σου Χρύσα μου. Με την πανέμορφη είστε... γυναίκα. Έχει πανέμορφη κούκλα. Γυναίκα. Κι αυτός είναι. Δεν είναι ωραίος τύπος. Ναι, ναι. Ο Ανδρούτσος. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Το λέμε εμείς! Το λέμε εμείς! Εντάξει, αυτό το λέτε εσείς, πάω πάσο. Τι να κάνω. Τι, αλλά και εσείς, ελεβεντιά όμως. Μπορεί να μην είσαι στην πρώτη νιώτη να είσαι 20 χρονών, αλλά διατηρείς όμως ένα σεξαπίλ, να πούμε, μια σοβαρότητα που. Αν πει και εσύ Πελοποννήσιος, δεν είσαι στη ρίζα. Να, άλλη φορά θα σου δώσω 50 άρικο, να ξέρει. Κοίταξε, έχουμε κρατήσει άλλους δύο επένους. Θα κάνουμε ένα πακετάκι. Στις τρεις φορές μία δώρο. Λοιπόν, το μόνο που δεν μας έχουν υπολογίσει όλη αυτή η συμμαχία που καταφέρετε να δίνουν του ΠΑΟΚ, ξέρεις ποιο είναι? Για πες. Ε, ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Αυτό ρε φίλε. Αυτό είναι. Άντε μπράβο να παρακουρεύονται. Και ξέρεις... παπάδες τώρα και καρυπτήριες. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο λάθος? Αυτό ένα μηδέν είναι μια απάντηση σύντομη. Δεν καταλαβαίνουν ότι με όλο αυτό ρίχνουν τσιμέντο μέσα μας. Αυτό είναι. Ότι με αυτό εμείς τραφήκαμε 90 χρόνια πλάς. Με να, αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκεται, λέω, ένας πονηρός να πει ας τους, κοίμησέ τους, ας τους να είναι τώρα στην παραζάλια από τον Double. Ένας είναι φίλε τόσο προκλητική που δεν υπάρχει ένας λίγο πονηρός. Και έρχονται και μας κάνουν ηλεκτροσό κράκ και εκεί ξαφνικά που πάει ο οργανισμός μέσα στη μέθη, μέσα στα θέματά μας. Εμείς αντέχουμε τα ηλεκτροσόκ και το λέω και τα γουστάρουμε κιόλας φίλε. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα την Κυριακή. Σα το λέω. Ξέρω κάποια πράγματα, έχουν τελειώσει, να το ξέρω. Θοδωρή μου, να είσαι γερός, φιλιά, 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 φιλιά. Λοιπόν, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 88. Ω, το 12. Τεράκι, γάργαρο. Κουμπάρε, είμαι στον αέρα ακόμα, αδερφέ μου. Σε παίρνω σε λίγο από το λάκκο. Τι γίνεται, φύγαμε από την ώρα μας, όχι. Δώσε λίγο ένα νούμερο. Το 12. Το 12, μπράβο. Δώσε ένα ακόμα για να δώσει και το τραπέζι. Το 25. Το 25. Τέλεια. Βάλε τραγουδάκι. Α, θέλω να μου πει στην εκπομπή της Δευτέρας ο φαρμακοποιός μας από την Πάτρα, ο αδερφός ο Νίκος Παπαδόπουλος, τι έγινε με τον παππού που πήγε στο φαρμακείο. Λοιπόν, το ηχοσύστημα κερδίζει ο Ντινούδης Γιώργος. Πάρ' τον τηλέφωνο να βγει αέρα. Ηχοσύστημα Φόρτσα Παοκάρα. Πάρ' τον. Σε Ντινούδης Γιώργος, σε 474-6909. Πάρ τον τηλέφωνο. Και το τραπέζι πηγαίνει στον Μανώλη σε 714. Γιάρης μου. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, κυρίες και κύριοι, από Ελευθερία Χριστοπούλου. Ναι! Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χαίρομαι καταρχήν. Χαμήλωσε τελείως το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζεις, νίζεις. Το έκλεισα, το έκλεισα, το έκλεισα. Θα κλείσεις το τηλέφωνο και θα ανοίξεις το ηχοσύστημα Sony, αδερφέ. Sony και καλά έπρεπε να κερδίσεις. Κερδίσεις μέχρι. Αγόρι μου. Θα το βάλω τέρμα την Κυριακή να ακούω τις γκολάρες Παοκάρας. Τι ωραίος και παραστατικός και πώς συνηφαίνεις το ένα θέμα με το άλλο. Σε πολύ ωραίος. Θα πας στην ηλεκτρονέτ που αποκείς οικολογίες, θα είσαι πάντα τυχερός. Πόσα μηνύματα έστειλες? Νομίζω τρία μηνύματα. Τρία. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι πάντα τυχερός, να είσαι πάντα έτσι ωραίος. Κερδίζεις πολύ ωραία, είναι 170 ευρώ το ηχοσύστημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την παρέα. Η παρέα είναι πάνω απ' όλα. Αγόρι μου. Να είσαι γερός, να είσαι πάντα τυχερός. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Ήρθε ο παππούς, λέει, και με ρώτησε, τι κάνει ο φίλος σου με το φάρμακο? Ή θυμάστε, είναι ο παππούς, μπήκε ο Παπαδόπουλος στο φαρμακείο στην Αχαΐα, έχει βάλει ηχεία και ακούει την εκπομπή. Κάθε μέρα ο παππούς μπαίνει και ακούει που λέει, δεν μας πέφτει με τίποτα. Και του είπε, θέλω να μου δώσεις αυτό που παίρνει αυτός.
Και είναι έτσι κάθε μέρα. Θέλω αυτό. Αυτός, όχι, 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 λέει, μην κοροϊδεύεις. Θέλω αυτό που παίρνει και είναι έτσι κάθε μέρα. Δεν μπορεί να είναι έτσι, λέει, φυσιολογικό. Και δεν του πέφτει με τίποτα. Θέλω το ίδιο. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε Σιάλης, βρε Βιάγκρα. Πάρε το happy, nice, happy end. Παππού, παππού. Το παίρνει που και που. Εννοώ τηλέφωνο τον Κωστή για να βγει στον αέρα. Φτάνουμε στο τέλος. Αδερφέ μου, για όλα σε ευχαριστώ. Για όλα. Παρόλο το bullying. Για όλα. Παρόλο το bullying, αδερφός. Αδερφός, αδερφός. Όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ξέρεις εσύ, Σωτήρη. Φτάνουμε στο τέλος. Εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750. Κλαίει και η μάνα του Κουμάλο που τρώει και δεν δίνει στο παιδί. Βέβαια, κλιμάρτε 917-646. Κορυφαίος του κλιματισμό, ο Κώστας και ο Σες τηλεφωνείτε, λέει το τρελός το πρωί, λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Κάνε μου τιμή και θα σου κάνει και τιμή και τα πάντα. Και βέβαια οι τεντάρχες μας 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 4-30-0-11. Ο Μανώλης 7-14 κερδίζει το τραπέζι, θα πάρεις τηλέφωνο έξω να μας πεις για να σε στείλουμε στην Κρεατούμπα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, νίκη και μόνο νίκη την Κυριακή, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν μας πέφτει με τίποτα!